Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ραπτόπουλος. Εδώ παρέα. Γίνανε να πούμε τα πράγματα δύσκολα το μεσημέρι. Πού θα γίνει η έδρα, ποιος θα γίνει, πού θα παίξει η ομάδα. Θα παίξει ο Άρης στη Λάρισα, όχι στην Ξάνθη, είναι μουσουλμάνη. Όχι, θα έρθει ο Ερντογάν με το αεροπλάνο να κατασπαράξει τη Τζόρτζια γιατί είναι τροφαντή, να πούμε. Και τα, ακούσαμε ωραία πράγματα. Ο Δε, να πούμε, Βλαχόπουλος άρχισε να παίρνει, να πούμε, τους δίσκους του Μπούζου του Καζατζίδη που έχει. Ξέρεις, εδώ αλλάζουν τους δίσκους. Όταν τραβηγέται ο ΠΑΟΚ και τον αδικεύουν, ναι, τον ΠΑΟΚ, άμα μπει στους διευθυντές εδώ και τα λοιπά, έχει δίσκους. Μήνος, Μάτσας και Υιός, Νικολόπουλος, πώς το λέγα τον άλλο που σκότωσε το γαμπρό του, ο Άκης Πάνου. Συνήθως είναι στα γραφεία των ΠΑΟΞΙΔΟΝ τα οι δίσκοι. Τώρα βλέπω τον Βλαχόπουλο το μεσημέρι, λέω τι έγινε ρε, πού πας, να λέει, ψάχνω, λέει, το κλειδί, λέει, ο Μπούζος λέει λείπει. Λέω τι θες, κάτι δίσκους λέει, τι δίσκους, του Καζατζίδη λέει, και τι, τους αλλάζουμε λέει, συνήθως λέει, παίζω και του ΠΑΟΚ το κλάμα. Αλλά λέει, να λέει τώρα λέει θα μας στείλουν να παίξουμε στο ΆΚΑ και εκείνο και τ' άλλο και τα λοιπά και κλάμα και ιστορίες. Ξενιτιά, ψεύτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλαίνε, μάγισσα κακιά, ιστορίες για αυτά. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι, έχει πέσει κλάμα του θανάτου. Εδώ έχει ένα περίπτερο κάτω στη γωνία. Μου λέει ο περιπτεράς, φεύγω, λέει, διακοπές, λέει, μια εβδομάδα. Πού πας, στη Χονολούλου, λέει τι, ξεπούλησα, λέει, 4 τόνους χαρτομάντιλα. Ερχόταν ο Βλαχόπουλος, ερχόταν ο Πάγκος, ερχόταν, λέει, αυτό και τα λοιπά. Απ' την άλλη μεριά, λέει, πέρασε και ο Τσαλτίδης, λέει, από εδώ. Θα πήγαινε στο Γένεσης, λέει, μια γέννα, είχε μια φίλη οικογενειακή. Κοπάνησε, λέει, είχε ένα πορμπαγκάζ 500 λίτρα, λέει ο Τσαλτίδης. Πήρε, λέει, κανιά 3 τόνους, λέει, χαρτομάντρα. Κλαίγαν όλοι μαζί και τελικά τι έγινε. Τελικά η έδρα, να πούμε, του τελικού είναι, να πούμε, ο Ντράκης, που τον λένε, ο Τράκης, ναι, τον λένε Τράκη. Άμα ειριστεί αυτό, θα πεταχθούν 4 τόνοι εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί, άμα έρθει ο μήνα 26 του μηνό, δεν έχουν να φάνε όλοι μαζί με μέρα, το λέει Τράκι. Τι αθλητισμό, τι κάνει. Ήσυχοι όμοι, γίνανε, είμαστε όλοι, να πούμε. Βγαίνει ο άλλο, λέει για το Μαρινάκι, πώ είναι έτσι, λέει αυτό ο χοντρό, να πούμε. Το ξέρω, αεριστεί ο Μαρινάκι, μπορεί να λυποθυμίσουμε πάλι για το Σαββίδι. Έλα τον κοντό, λέει. Κατάλαβε. Λέει τώρα άλλο τον κοντό, κοντό. Κατάλαβε. Έλα τον κοντό. Άμα πέτυσε ένα κουμπί ο Σαββίδης, πληρώνονται 1000 νοματές σε 10 δευτερόλεπτα με την κάρτα τώρα την καινούρια. Έτσι που λες. Σήμερα επέλεξα να φέρω στην εκπομπή ένα καινούριο πρόσωπο, καινούριο προσώπατο. Προσώπατα τα λένε οι τσιγκάνοι. Οι τσιγκάνες. Οι τσιγκάνες είναι οι καλύτερες μελλοντολόγοι. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί με μελλοντολόγους. Όταν ο Αλέφαντος ήταν στον Όφη προπονητή την πρώτη χρονιά που ήταν το 76-77, δεν πήγαινε καλά στην αρχή. Και παίζουν ένα μάτς, να πούμε, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο όμως, γιατί ο Όφη ήταν τιμωρημένος. Και είχε μάθει ότι ο Πάνος Μάρκοβιτς, ο ένας άλλος προπονητής, είχε μια τσιγκάνα, να πούμε, που έκανε μαντεψίες. Και ζήτησε, λέει. Και ζήτησε ο Νικόλας, ζήτησε τσιγκάνα που να λέει τη μαντεψιά. Και του βγάλε το μάτς 2-1. Θα κερδίσει 2-1. Αυτό αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό μόλι του είπε η τσιγκάνα ότι θα κερδίσει 2-1, το πίστεψε. Και οπότε μεταφέρει στην ομάδα ότι θα κερδίσουμε 2-1, το σκόρ μασάτε κτλ. 1-0, όφη, 2-0, στο 90 κερδίζει ο ΠΑΟΚ ένα κόρτερ, σηκώνεται ο Σαράφης, μειώνει τη διαφορά 2-1. Βγήκε η μαντεψιά, λέει. Τι λέει, καλύτερη ήταν, λέει, η τσιγκάνα του Μάρκοβιτς, λέει, από τη δικιά μου. Και έκανε μετά 18 μάτς να χάσει και βγήκε πρώτη επαρχιακή ομάδα. Τι σου είναι η μπάλα, Τι σου είναι η μπάλα. Βγήκε έκτος. Ισοβάθμισε με το μεγάλο Άρη του Αλκέτα Παναγούλια, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Όφη. Πρώτη επαρχιακή ομάδα ο Όφη, δεύτερη επαρχιακή ομάδα ο Άρης. Γιατί και η Θεσσαλονίκη επαρχία θεωρείται. Τότε την είχαν σαν συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, σήμερα επέλεξα να φέρω ένα Παναθηναϊκό. Δεν έχω φέρει τελευταία. Ο Παναθηναϊκός, ο Σπύρος, που έρχεται εδώ πολλές φορές, τον έχεις ακούσει. Ναι. Ο γιατρός. Πλακώσαν κάτι εγχειρήσεις, κάτι αυτά, κάτι ιστορίες, κάτι ταξίδια κτλ. Δεν μπόρεσε να έρθει. Θα έρθει από εβδομάδα όμως. Τετάρτη, Πέμπτη, κάποια από αυτές τις δύο μέρες και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η δική του τοποθέτηση. Ο Κλεάδης λοιπόν είναι φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά περισσότερο ήρθε εδώ ως διαιτολόγος.
διότι θα μας παραθέσει την γνώση του, το τι πρέπει να τρώμε, τι πρέπει να μην τρώμε, τι να προσέχουμε κτλ. Και να παρουσιάζουμε και στο Facebook, και όποιος θέλει μπορεί να κάνουμε και καμιά κλήρωση κάποια στιγμή, να κερδίσει κανένας ο οποίος έχει πολλά κιλά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι όμως κλεάνθη είναι πολύ αδύνατοι, κάτι ας πούμε τυχεροί άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να βάλουν κιλά. Αυτοί είναι οι ονομαζόμενοι κολόφαρδοι σε αυτή τη ζωή. Ναι, οι εκτόμορφοι, κάπως έτσι. Εδώ έχουμε έναν δικό μας, ναι, πολύ καλό δημοσιογράφο, τον οποίο το ζηλεύουν όλοι. Είναι ο Γιώργος ο Μάντζιος. Και δεν το ζηλεύουν πολύ επειδή είναι πολύ καλός δημοσιογράφος, το ζηλεύουν περισσότερο επειδή είναι αδύνατος, στεγνός και τρώει τα ντερά του. Θα ξεκινήσουμε από το Μάντζιο, λοιπόν, από το φαινόμενο Μάντζιος. Ο Μάντζιος λοιπόν, ο Γιώργος, μπορεί να έρθουν εδώ τώρα τρία μηχανάκια, να κάθεται να γράφει, γιατί κάθεται και καμιά φορά με τα μεσονύκτια όταν έχει σελίδες και τα λοιπά ευρωπαϊκές, μια πίτσα ολόκληρη ξέρω εγώ και τα λοιπά, για ποιο να είναι, για κάποιο Μάντζιο. Τι πάει στο Μάντζιο. Χραπ χρουπ χραπ χρουπ, κερνάει και κάνα δυο γιατί είναι και καλό παιδί, κοκακόλα οπωσδήποτε, όχι τη light, τη zero, την κανονική. Περνάνε δύο ώρες, τον πιάνει να με πίνα το Μάντζιο πάλι, γιατί αυτός είναι, έχει ταινία μέσα στο στομάχι. Εσύ ποιος είσαι, Γκριλ Χρήστος λέει, ξέρω εγώ. Τι είναι ρε φίλε, δύο σαντουίτς λέει με κοτόπουλο το ένα με γύρω το άλλο, 4 τόνους πατάτες, 200 τόνοι, πώς το λένε, μπούκοβο και κέτσαπ κτλ. Παρακαλώ, λέει η γραμματεύση για τον κύριο Μάντζιο. Έπαθε σοκ η γραμματεία. Αλλάζει γεύσεις όμως, ε. Τι, ναι, αλλάζει γεύσεις. Ναι. Και μετά μόλις φύγει από εδώ, χτυπάει και ένα κουρασάνα του τον Daily Show. Φωλή. Και το βλέπει, γυμνάζεσαι, πάει, παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα στα 5x5 κτλ. Ο άλλος με το που πιει δύο κοκακόλες, φάει λίγο αυτά κτλ. Να το μάγουλο πετάγεται να πούμε. Ναι, αλλά πόσες φορές παίζει την εβδομάδα μπάλα. Δύο-τρεις. Και τις υπόλοιπες μέρες τι κάνει. Τι κάνει, τρώει σάντουιτς, τρώει γύρους, τρώει τυρόπιτες, τρώει κασερόπιτες, τρώει άγιο φανουρόπιτες, ό,τι θες τρώει. Το να δουλεύεις βράδυ μερικές φορές σε βοηθάει αυτό να μην παίρνεις κιλά. Το να δουλεύεις το βράδυ. Μερικές φορές κάποιους ανθρώπους, εγώ έχω και φίλο που δουλεύει έτσι και δεν παίρνει κιλά καθόλου. Ναι, ναι, κάτσε τώρα. Δηλαδή τώρα εγώ δουλεύω βράδυ. Θα φύγω από εδώ 2 η ώρα. Θα με πιάσει λιγούρα. Θα πάω να φάω μια. Πώς το λένε. Κασερόπιτα, θα φάω μια, ξέρω εγώ, ένα κουλούρι θα φάω, δύο κουλουράκια μικρά, αυτά τα κριτς κριτς και τα λοιπά. Ναι. Θα κοπανίσω και ένα γάλα λύκος, θα πούμε, κακάο. Και θα πάω να κοιμηθώ. Δεν πρέπει, λάθος. Δεν λέω ότι σφάλμα, καλύτερο. Σφάλμα. Και τι να κάνω, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Να φάω 11 η ώρα, να έρθω φαγωμένος, να μην μπορώ να πούμε να μιλήσω, να πάει το φαΐ στον ισοφάγο μου, διότι είμαι και αγχώδης τύπος και τα λοιπά. Πώς θα γίνει. Πριν πούμε για τις δίαιτες, ναι, πριν πούμε για τα μυστικά, πριν να δώσεις τα φώτα σου και τα λοιπά. Πες μου ως φίλος του Παναθηναϊκού Σεραίος, στις Σέρες έχετε πολύ κόσμο Παναθηναϊκή. Ναι, εγώ στις Σέρες πήγα στην εφηβεία μου έτσι κι αλλιώς. Δεν μεγάλωσα στις Σέρες. Πού είστε, καταγωγή από πού είναι. Η καταγωγή μου είναι από το Βόλο. Βολιώτης είσαι, ρε. Ναι, από εκεί μεγάλωσα. Εκείνη η μάνα, ο πατέρας εκεί. Από εκεί ήταν η μάνα μου, μετά συνεχίσαμε, πήγαμε στις Σέρες. Πώς πήγατε στις Σέρες. Ο πατέρας μου στρατιωτικός, ναι. Αμονιμάς ήταν. Ναι. Α, γι' αυτό με έλεγες ότι ανέβηκε στο ελικόπτερο. Ναι. Εγώ δεν ανεβαίνω. Γιατί φοβάσαι, γι' αυτό στο ελικόπτερο. Στον ουρανοξύστη απάνω δεν ανεβαίνω, όχι σε ελικόπτερο. Μη φοβάσαι. Και πα Σέρες, α, είσαι Βολιώτης. Δεν ξέρω, η μάνα μου είναι από το Βόλο, ο πατέρας μου είναι από τις Σέρες. Α, Σέρες οπότε... είναι ο πατέρας. Ναι. Ποιο μέρος. Από το Σιδηρόκαστρο. Α, εθνικό Σιδηρόκαστρο, με τα Λουτράι. Εκεί έπαιξε και ο αδερφός μου. Στον εθνικό. Ναι. Ποια περίοδο. Δέλτα εθνική. Ναι. Δέλτα, ωραία. Ο εθνικός είχε καλή ομάδα. Σιδηρόκαστρο. Είναι από τη μεριά προ Βουλγαρία να πούμε. Ναι, προς τα εκεί. Δεν στρίβεις δεξιά να μπεις μέσα στους προύχοντες Σεραίους που έχουν εκεί τα καπνά και. Όχι, όχι. Ναι, όχι. Εντάξει. Μάλιστα. Και Παναθηναϊκός από Βόλο, λοιπόν. Ναι. Η μάνα, τι ομάδα είναι η μάνα. Δεν ασχολείται. Καθόλου, τίποτα. Το σόι της μάνας, η Σεραί. Η μάνα μου είναι από το Βόλο. Ο ναι, πατέρας μου είναι από τις Σέρες. Ο μπαμπάς. Ο πατέρας μου μονίμως ήταν ότι δεν ήμουν εγώ και αδερφός μου. Δηλαδή έπαιζε ο Πάοκ με τον Παναθηναϊκό, ήταν με τον Πάοκ. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, ήταν με τον Ολυμπιακό. Ήταν αντιπαναθηναϊκός γενικότερα. Αντιπαναθηναϊκός. Ναι. Πιστεύεις ότι στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν αντιπαναθηναϊκοί? Ναι, φυσικά. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Μια εξαίρεση μικρή. Μια μικρή εξαίρεση είναι ο γιατρός Ηρακλειδέας. Ναι. Ο οποίος είναι αντιπαναθηναϊκός. Εγώ πάντως, έτσι όπως το βλέπω το όλο θέμα τόσα χρόνια, όχι μόνο δεν υπάρχει αντιπαναθηναϊκό μένος στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά συμπαθούν και τον Παναθηναϊκό αρκετά οι Βορειοελλαδίτες. Εγώ έχω φίλους από όλες τις ομάδες, οπότε δεν μπορώ να. Και κάνω κουβέντες με όλους μου τους φίλους. Εγώ απλά αυτό που έχω πει είναι ότι. Δηλαδή Θεσσαλονικής, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Αθήνα.
Με τον Ολυμπιακό έχουν πρόβλημα. Έχουν, νομίζω. Με την Αθήνα ναι. Έχουνε, έχουμε το κόμπλεξ του χωριάτη. Δηλαδή, πώς ένας χωριάταρος, ξέρω εγώ, από ένα βουνό των Γρεβενών, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και λέει, α, εσείς πολιτισμένοι κτλ. Έτσι ο Θεσσαλονικιός, θυμάσαι τότε που κατεβαίνανε από τα χωριά, τότε που είχε γίνει στην Αθήνα το. Ποιο λες. Είχε γίνει στην Αθήνα και κατεβαίνανε τα ταγάρια, να πούμε. Είχαν κλείσει και πούλμαν, να πούμε, από όλη την Ελλάδα. Είχε γίνει το σιδηρόδρομο, είχε γίνει το υπόγειο από κάτω. Το μετρό. Το μετρό που είχε γίνει. Και κλείνανε τα ταγάρια από την επαρχία και πηγαίνανε για να δουν πώς είναι το μετρό. Έτσι η Θεσσαλονική, η δική μας, εμείς δηλαδή, μας πιάνει ένα δέος, ένα μίσος, ένα κόμπλεξ, μια ιστορία με την Αθήνα. Έχουμε πρόβλημα με την Αθήνα. Νιώθουμε μειονεκτικά. Πολύ μειονεκτικά νιώθουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε ποδοσφαιρικό. Όχι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Όχι σε αθλητικό επίπεδο. Το αθλητικό επίπεδο, αν θες να μάθεις, μάλλον αν θες τη γνώμη μου, όχι αν θες να μάθεις, αυτά τα λέω κόκκινο, θα θες να μάθεις. Αν θες τη γνώμη μου, έχει να κάνει να συμπληρώσει, να αναδείξει το όλο θέμα και την όλη συμπεριφορά. Το ποδόσφαιρο έρχεται να αναδείξει το κόμπλεξ το δικό μας απέναντι στους νέους. Γενικότερα, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι αντίκτυπο της κοινωνίας. Όπως ας πούμε, όταν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε επαρχιακές πόλεις και νιώθουν ότι έρχεται μια πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Θα πάρει τα σφυρίγματα. Έτσι νιώθουν οι δικοί μας όταν κατεβαίνουν κάτω. Πάντως για να το κλείσω, δεν τολμώ να πω ότι υπάρχει παναθηναϊκό μένος, αντιπαναθηναϊκό μένος του Βορειοελλαδίτη και του Θεσσαλονικέα. Ούτε αντιαεκτζίδικο μένος. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ είναι ακόμα και πιο συμπαθής στη Βόρεια Ελλάδα λόγω των ριζών. Ναι, αυτό ισχύει. Βέβαια και ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε η ΑΕΚ έχει κάνει αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι γεγονός. Σε τέτοιο βαθμό. Ναι. Ναι, δεν μπόρεσαν να τα κάνουν σε τέτοιο βαθμό. Ναι. Θέλανε, αλλά δεν μπορούσαν. Όχι, δεν ήταν και το κίνητρο τόσο μεγάλο. Ναι, μιλάς για το κίνητρο, το φράγκο. Champions League. Το Μαρούλι, η Μαρμίδα. Βέβαια. Για πες λοιπόν, σαν μεγάλη ομάδα, πώς δέχτηκες το Παλέντιο Σπόρ, εσύ, ας πούμε, κτλ. Εγώ πρώτα απ' όλα πρέπει να δηλώσω ότι είμαι κυρίως ποδοσφαιρικός. Ποδοσφαιρικός, ναι. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα το που θα γίνει ο τελικός. Δεν είσαι δηλαδή αυτά τα κόμπλεξ του Βλαχόπουλου και των Αριανών και του Τσαλτίδη και των Αριανών. Ούτε όμως τον Παναθηναϊκό ότι σόν και καλά πρέπει να γίνει κάτω ή πρέπει να γίνει ναι. Στα Χανιά ή ναι. Πρέπει να γίνει εκεί. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ποιος είναι ο αυτοκράτορ. Ο αυτοκράτορ έχει, ας πούμε, αυτό το όλο που θέλετε ρε να γίνει. Όχι, με έχετε πρίξει να πούμε σε αυτό το στυλ. Βέβαια ο Βασιλακόπουλος πήγε να γλύψει εκεί τον Τράκη, όσο τον Δημητράκη. Ναι, ναι. Εγώ δεν το υιοθετώ τον Τράκη. Γιατί Τράκη, τι θα πει Τράκη, Δημητράκη, Δημητράκη. Έχει λεφτά. Δεν μπορεί να το λέει στον άλλον ένα μεγάλο μέγεθο Τράκη, όταν σε παίρνει πρωταθλήματα, κύπελα κτλ. Σήμερα κερδίσατε στην Ιερουσαλήμ, κάπου κερδίσατε. Όχι, δεν είναι στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Λοιπόν, το είδε στο μάτς. Όχι, όχι. Δεν το είδε στο μάτς. Θα του πάρει εδώ. Δεν ξέρω, θα δούμε. Mm. Εγώ νομίζω ότι. Αντικειμενικά είναι η πιο μεγάλη ομάδα. Πιο δυνατά τώρα. Είναι πιο δυνατός ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Σαν βέβαια, ομάδα ή σαν άτομα. Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Αλλά δεν πάβει και ο Άρης εδώ πέρα να έχει. Έχει μεγαλύτερες ελπίδες ο Άρης. Σίγουρα. Στο Παλέντε Σπορ σίγουρα. Εδώ θα έχει και τον κόσμο του. Εδώ θα έχετε και την αγάπη του Παοξίδων να έχει υπόψη σου. Α. Τώρα είναι δεδομένο. Δεν ξέρω. Τώρα Άρης Παναθηναϊκός στο Παλέ. Ο Παοξής με ποιον θα είναι. Μπορεί να μην είναι με κανέναν. Όχι, ο Παοξής θα είναι με τον Παναθηναϊκό για να μην το πάρει ο Άρης. Ο Ηρακλειδέας με ποιον θα είναι. Ο Ηρακλειδέας θα είναι, φίλε, με τον νεκροθάφτη που ετοιμάζεται να κάνει την κηδεία του Ηρακλή. Ο Ηρακλειδέας είναι σε μια φάση χαμένο στον ορίζοντα. Δεν ξέρω. Πώς βλέπεις κανένα πίνει 3-4 μυρτό μαλαματίνες, 3-4 πιτόγυρα και μετά κοπανάκι και 2-3 ουίσκι και είναι σε έναν κόσμο που ζαλίζεσαι, ξέρω εγώ. Τα αυτιά σου βουίζουν, να πούμε κτλ. Κάπως έτσι είναι ο Ηρακλειδέας. Σε μια φάση που, πώς θα σου το πω ρε παιδί μου, που έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο, είναι σε ψυχολογικό τέρμα. Είναι δύσκολο ο Ηρακλής. Είναι πολύ δύσκολο. Και είναι και κρίμα. Και γιατί πεθαίνει αργά. Ο ξαφνικός θάνατος. Μπορεί να αναστηθεί όμως. Πρώτη φορά, τι να αναστηθεί. Δεν μπορεί να αναστηθεί. Ποιος αναστήθηκε για να αναστηθεί. Τέτοια σωματεία ανασταίνονται. Πού να αναπτύχει, τι σωματεία, ρε, τι σωματεία. Εντάξει, να ισοπεδώσουμε. Οπότε λες θα το πάρει. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο το μάτς και θα είναι ένα μάτς. Ναι. Δεν είναι μια σειρά αγώνων που να πεις ότι θα κερδίσει πάντα. Αναδεικνύει πάντως την αυτοκρατορία του Παναθηναϊκού με τη συμπεριφορά του. Λέει δεν με νοιάζει.
Μα δεν έχει να φοβηθεί κάτι, νομίζω. Ναι. Θα πάει, θα χτυπήσει το μάτς και άμα είναι σε καλή μέρα. Τα κλάματα των Αριανών πώς τα άκουσες? Δηλαδή, φυσιολογικά. Δεν πρόλαβα να ακούσω αντιδράσεις. Ναι. Δεν πρόλαβα να ακούσω αντιδράσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κλείει κανένας. Ένα μάτς είναι, όποιος το πάρει το πήρε. Ναι, αλλά άμα το χάσει ο Αριανός εδώ μέσα, ρε φίλε, είναι πίκρα. Αν το χάνε στο Άκα. Εκεί είναι δίκοπο μαχαίρι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λες, το παίρνω εδώ, ας πούμε, το μάτς. Το καταφέρνω. Ότι κάτω θα είχε άλλο, θες να πεις. Βέβαια. Αυτό ο Βασιλακόπουλος, η Σουλίνας, ξέρω κτλ. Αλλά τώρα είναι πιο. Ύστερα. Ίσως να είναι πιο πιεσμένος ο Άρης, έτσι. Ναι. Ύστερα είναι και το άλλο. Αν το πάρει ο Άρης, τα κορδαρίσματα το βράδυ και οι φωνές, οι αχές, θα σπάσουν τα νεύρα των παοξίδων. Που δεν θα ήθελαν να ακούσουν τον συμπολίτη να πανηγυρίζει στην πόλη. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, ναι, αλλά ότι ο Παοξής, αν έπαιζαν στο ΟΑΚΑ και το παίρνανε. Εντάξει, αλλά εδώ μέσα να το πάρουν και μετά αμέσως 7.000 κόσμος να βγουν έξω, να αρχίσουν τα γλέντια, να παρακαλάνε τον Δήμαρχο να ανοίξει τα φώτα, ο Δήμαρχος να στον κόσμο του. Είναι ένα θέμα. Ναι, αλλά θα υπάρξει. Έχει να πω, θα έρθουν να λένε, θα λένε οι Αριανοί, σαν να τους ακούω τώρα, τους ξέρω τι κουμάσια είναι να πούμε, ότι να λέει ξέρεις τώρα τόσα χρόνια με το Σαββίδι και ένα κύπελο δεν πήρατε και εμείς με την Τζόρτζια, σαν να τους ακούω. Και μέσα στο παλέ, σαν να βγαίνει η ηγεσία, στο παλέ θα αρχίσει να φωνάζει. Και τι κάνατε τόσα χρόνια με το Σαββίδι, ένα τίτλο δεν πήρατε, ορίστε η πόλη αναισθήθη, ξέρω εγώ. Θα κάτι έχουν να λένε, ναι, ναι, ναι. Κάτι ναι, θα ναι, έχει ναι. Όμως να πει και ο Παοξής. Ο Παοξής θα λέει, τι θα λέει. Ο Παοξής άμα το χάσει θα πούνε, ου ανίκανοι, loser. Παίξατε στην Τούμπα το χάσατε, παίξατε στο Καφτατζόγλιο το χάσατε, παίξατε στο Παλέ το χάσατε, άντε βρε loser θα τους πούνε. Έχει να παραθέσει όμως ποδοσφαιρική κατάσταση ο Παοκ. Ο Παοκ τι, κάτσε να πάει τελικό. Τι τελικό. Κάτσε να βγει δεύτερος, κάτσε να περάσει τη Σάλκε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος από το. Βρε, είναι καλύτερος και φυσικά είναι καλύτερος. Αλλά αν το πάρει ο Αριανός στις 18 Φεβρουαρίου, ναι. Που εγώ λέω δεν το παίρνει, αλλά λέω αν το πάρει. Ποιος θα έχει την πολύ καλύτερη ψυχολογία. Ο Αριανός που έρχεται από τη Β' στην Α, καθαρός, παίρνει το κύπελο. Ποιος θα έχει την ψυχολογία. Ναι, εκεί, γιατί το τελευταίο μήνα εγώ. Τους Αριανούς που έχω ακούσει σε ράδιο και τηλεόραση, όχι αυτοί που με βρίζανε, ναι. Τους κανονικούς. Δεν τους έχω ακούσει 3 χρόνια τώρα. Σαν να βγήκαν από τα καβούκια τους, σαν να βγήκαν από το χώμα να πούμε και τα λοιπά, και έχουν αρχίσει τι και λαλάνε. Φωνάζουν. Φαντάζεσαι να πάρουν κύπελο. Φαντάζεσαι να δημιουργήσουν κατάσταση. Θα λένε, έλα με ένα τσάμπιδι σε ένα κύπελο δεν σε πήρανε να πούμε. Ένα αυτό δεν πήρατε, μια Champions League δεν βγήκατε. Και εγώ ανεβαίνω, θα λέει, ανεβαίνω. Και από τη μια μεριά, χύσει τον καφέ λίγο, να πάρω κανένα φράγκο. Με βρωμιάρι να πούμε. Έχει τίποτα. Έχει ζάχαρη, αυτό να δώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Τόσο είναι διατολόγο. Ένα νεράκι, αμα. Τόσο διατολόγο τώρα δεν είναι. Όταν με αναλάβει θα μου τα κόψει αυτά σίγουρα. Τέτοια ώρα καφέ και αυτά θα λέει. Δεν κάνει αυτό. Η γλυκόζη εκεί, αυτό θα ανεβαίνει, θα κάνει, θα ράνει. Έτσι το βλέπω εγώ το θέμα. Εγώ νομίζω ότι ναι. Από όποια και να το πάρει ο Άρης, καλή θα είναι η κατάσταση για την πόλη μετά. Θα υπάρξει ίντριγκα, θα υπάρξει μια αναθέρμανση γενικότερη. Πάντως έχω ένα μήνυμα, κατάσχεση του Σαρλί στις εισπράξεις του Ηρακλή. Βέβαια, φυσικά, να πληρωθείς, αυτό είμαι υπέρ του. Υπέρ του Σαρλί είμαι, μη μου στέλνεις μήνυμα. Ο Σαρλής δούλευε στην ΠΑΕ Ηρακλής. Ήταν εργαζόμενος. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται. Όλοι, αυτό, δεν τίθεται θέμα. Μη με πάνεις τώρα να τσακωθώ με τον Σαρλί σε αυτό το θέμα. Εγώ τον Σαρλί τσακώθηκα, του λέω ή είσαι οπαδός ή υπάλληλος. Άμα είσαι και τα δύο. Και ο οπαδός βρίζει τον ιδιοκτήτη. Πώς είσαι εσύ υπάλληλος του ιδιοκτήτη και απ' την άλλη βρίζεις τον ιδιοκτήτη. Ναι, πρέπει να είναι ξεκάθαρη ρόλη. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Αυτά τα είμαι και εδώ, είμαι και εκεί δεν είναι για το Σαρλί που είναι του Μπιώτης και γειτονάς μου. Αλλά φυσικά να τους πιω το αίμα. Δεν με πληρώσει ο Ηρακλής επειδή εγώ προσέφερα υπηρεσίες κτλ. Φυσικά καλά κάνει. Δεν είναι να τον κατηγορείς. Ρε, εδώ φέραμε την αριστερά για να δημιουργήσουμε στο λαό να πούμε ο λαέ μη σκύβει στο κεφάλι. Πότε τη φέραμε? Τη φέραμε πριν ένα χρόνο, 1,5, 2. Πότε? Έκλεισε 2 χρόνια. Α, για αυτή την αριστερά. Για αυτή, γιατί η αριστερή δεν είναι, τι είναι, δεξιή είναι. Τι αριστερά, αριστερή είναι. Τώρα, εγώ έχω πει. Βγαίνοντας από το στενό ή μπαίνοντας. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Αριστερός είσαι μέχρι να πάρεις την εξουσία, ναι. Και χριστιανός μέχρι να σου κάτσει κουμπάρα. Άιντε τώρα. Έλα τώρα χριστιανιλίκια και αριστεριλίκια σε μένα τώρα. Άντε να χαθείτε απίθανοι τώρα. Πώς είπατε κύριε? Και άθεος μέχρι να σταματήσει η τουρμπίνα του αεροπλάνου στα 10.000 πόδια. Καλά τα λέει ο Χιλιτίδης. Τι θα πεις?
Όχι, όχι, αυτό δεν νομίζω ότι κανένα νιώθει. Για πίσω συνέστη στο Θεέ μου. Νιώθει κανένα. Ποιο Θεό. Εκεί δεν μπορεί να αναλύσει. Μουσουλμάνο, χριστιανό, ορθόδοξο, καθολικό, ανορθόδοξο. Ναι, εκεί ζητά δύναμη ανώτερη. Μια ανώτερη δύναμη. Όταν πέφτει κάτω το αεροπλάνο και. Και ξέρει ότι θα σωθεί. Βλέπει τον ωκεανό κτλ. Ναι. Ξέρει ότι θα σωθεί. Ναι. Οπότε. Όπου φοβερό, ρε. Να βλέπει το θάνατο τέτα τέτε. Ασύλληπτο. Πρωτάκουστο, ανίκουστο. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Να με πούν οι παοξίδες αν τρέμουνε την πιθανή επιτυχία του Άρη στον τελικό. Το τι θα ακούσουμε από αυτούς τους σατανάδες, τους αριανούς, τους Μίνξ. Τους θυμάσαι τους Μίνξ? Όχι. Στον Ποπάρι αυτοί οι κοντοστούπιδες που τους έλεγα Μίνξ τους αριανούς, γιατί ο αρχηγός τους έμοιαζε με τον Σαουρίδη. Ο αρχηγός των Μίνξ, ο βασιλιάς δηλαδή, που πηγαίνανε ξέρω εγώ και ήταν πάρα πολύ έξυπνοι. Και ορμούσα στον Ποπάι. Οι Μίνξ δεν τους ξέρεις? Δεν τους ξέρω. Το νησί των Μίνξ δεν διάβαζες, Ποπάι μικρός? Όχι. Τι διάβαζες? Τι διάβαζα? Λούκι Λουκ διάβαζα. Λούκι Λουκ, ε. Ναι. Άλλο. Διάβαζα. Ο Ρόι ξαναγυρίζει. Όχι. Το... Όχι, δεν διάβαζες. Δεν... Κοίτα να δεις, εγώ είμαι γεννημένος στο 80. Α, δε, ναι, ναι. Οπότε είμαι λίγο πιο πάνω. Και Αστέριξ πολύ διάβαζα. Βαβούρα πρόλαβες? Όχι, όχι. Το καταπληκτικό μήνυ και αυτά. Όχι, όχι. Δεν τα. Ταρατατά πρόλαβες? Ούτε. Ούτε ταρατατά πρόλαβες. Από το 80 είσαι. Ναι. Είσαι πιτσιρικάς. Ναι. 37. Παντρεμένος, παιδιά, σκυλιά έχεις? Όχι, ελεύθερος. Σε βλέπω φρεσκαδούρα, γι' αυτό φαίνεσαι ότι είσαι ελεύθερος. Ναι. Το μάγουλό σου δεν έχει συσπάσεις, να πούμε. Ακόμα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τρομερός Λούκι Λούκι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά που λες, φίλε Κλεάνθη. Έτσι το βλέπω εγώ το σκηνικό 18 Φεβρουαρίου. Έχουμε και τα κύπελα, έχουμε και τα Champions League. Έχουμε ένα μήνα πολύ ωραίο. Έχουμε το μήνα του Άρη στη Β' Εθνική. Έχουμε τη Σάλκε με τον ΠΑΟΚ, μεγάλα μάτς. Έχουμε ωραία πράγματα. Ναι. Θα το χτυπήσει, λες, ο ΠΑΟΚ το μάτς με τη Σάλκε? Το φυσικά. Το συμφέρει, λες, να το χτυπήσει? Βέβαια. Γιατί να μην το συμφέρει? Θα χάσει το πρωτάθλημα, για θα βγει έκτος. Ο ΠΑΟΚ είναι στην τετράδα. Μπορεί να βγει και δεύτερος, έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος. Κύπελο το χτυπάει στα ίσια. Μονή διπλή αγώνες που θα κάνει. Και από εκεί και πέρα η Σάλκε θα του δοθεί ευκαιρία, πας και πουλήσει και κανένα παίκτη. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τι κάνει? Αγοράζει 3 εκατομμύρια, πουλάει 13. Θα βάζει το παντελόνι. Ξαναγοράζει 2 εκατομμύρια, πουλάει 10. Θα ξαναβάζει το παντελόνι. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή μια μικρογραφία του Ολυμπιακού. Παίρνει 10 ενώσεις ο Ολυμπιακός, παίρνει 2 ΠΑΟΚ. Ελέγχει 10 διαιτητές ο Ολυμπιακός, ελέγχει 2 ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δυναμώσει και καλά κάνει. Καλά κάνει. Θυμάσαι στην μπουγάτσα που μας έλεγε ο άλλος. Μα εμείς λέει δεν γουστάρουμε να τους ακούμε γιατί κάνουν τα ίδια. Θέλουν να κάνουν τα ίδια και φυσικά θέλουν να κάνουν τα ίδια. Το παιχνίδι παίζεται έτσι. Εσύ θα πας να φτιάξεις τον κόσμο? Δηλαδή εσύ θα πας να φτιάξεις την κατάσταση χριστιανική και ξέρω εγώ και αγαπησιάρικα πλασμένη, να πούμε? Πώς θα γίνει? Μαμά και αυτή η Νικολούλου όλο με τους φόνους, ρε φίλε. Έχει στραβώσει και το πόδι της από τα γεράματα. Έχει γίνει σαν τα 2-2 που ήταν η διπλοκούνα εκεί. Πω 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 πω. Και απαντελώνει σε να φοράς μωρί. Πω πω, πάμε σε διάλειμμα. Ποια εκπομπή με τους δολοφονημένους, μωρί τώρα. Και η Τατιάνα το ίδιο. Στην Κρήτη, να πούμε, στα νησιά μέσα και στα χωριά, πήρε ο άλλος το αυτό, είχε ήθελε κόμμενα του αλλού τη γυναίκα, δεν μπορεί να την πει, πάει σε ένα ξενοδοχείο, ξέρω κτλ. Πρέπει να βάλεις ποτάσα στο φαΐ του αλλού και ποντικό φάρμακο. Πού ζείτε, ρε μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-686668 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό.
Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Αφού αναλύσαμε τα κόμπλεξ της πόλης και αφού λέμε ότι ο Παοξής είναι φόλα Παναθηναϊκός 18 Φεβρουαρίου και αυτό τώρα με βγήκε ένας και πει εγώ δεν θα δω το μάτς, άσε ρε που δεν θα δεις το μάτς. Να δεις τους κίτρινομούριδες να βγαίνουν με τις σημαίες και τα μπολτόκ εκεί με τους γουρουνομούριδες και να φωνάζουν και να λένε ο Θεός, τα φωνάζουν. Βέβαια θα έρθουν Παναθηναϊκοί. Τι πάνω να δεις, τι πάνω, τι λες, λες ε, μάλιστα, στον Νίκ Γκάλης Χολ, ο Γκάλης με ποιον θα είναι? Εννοείται με τον Άρη. Γιατί να είναι με τον Άρη? Γιατί έγινε ό,τι έγινε από, από τον Άρη, τι. Κρέμα στα παπούτσια κύριε, τι λες τώρα, με ποιον θα είναι, το Παναθηναϊκό θα είναι. Δεν νομίζω. Επειδή ο άλλος ο Σουρεμενάκης τον τσακώθηκε, να πούμε δεν λέμε ονόματα, ξέρει αυτό και ποιον λέω, ο Ρουφατράβας να πούμε, έλα τώρα να πούμε. Και ο άλλος ο κομπλεξικός ο Βασιλακόπουλος, ας πούμε, που βγάζουν μένος εναντίον του Γκάλη. Εγώ αν ήμουν ας πούμε παιδί του Γκάλη, πες ότι ήμουν ο γιος του Γκάλη, ας πούμε, ναι. Ήμουν πιο μικρός. Και έλεγε ο Βασιλακόπουλος για τον πατέρα μου, να είχα πατέρα τον Γκάλη, άντε ρε βρωμόγερε θα τον έλεγα από εδώ πέρα που θα μιλήσει έτσι. Σε κανένα άνθρωπο ο πατέρας μου, 40 χρόνια σε μια καρέκλα, έχεις κάτσει να πούμε, έχεις βιδώσει τον πισινό σου στην καρέκλα και τολμάς και μιλάς για τον Γκάλη. Άρα και ο Γκάλης. Πρέπει να είναι καλό παιδί. Λένε όλοι είναι ντύλικερ, είναι φραγκοφωνιά, οι ζηλιάριδες κτλ. Επειδή δηλαδή δεν έφαγε, επειδή δεν έφαγε τα λεφτά του ο Γκάλης στα κουμάρια και στα. Πώς τα λένε και στους κουλοχέριδες, πρέπει να τον βρίζουμε να πούμε. Δηλαδή επειδή στάθηκε έξυπνος στην καριέρα του και ήταν συνετός, πρέπει να τον πούμε ότι είναι τσιγκούνης κτλ. Βέβαια, επειδή δεν σας κερνούσε. Δεν ήταν θέμα εξυπνάδες, είναι θέμα παιδείας. Προφανώς ο άνθρωπος δεν ήθελε. Επειδή είναι νοικοκύρης δηλαδή ο Γκάλης. Ναι, όλοι αυτοί οι ανεπρόκοποι που οι περισσότεροι πήραν και τις επιχορηγήσεις με τα πακέτα Ντελόρ τώρα και κλείνουν τους δρόμους τώρα ορισμένοι από αυτούς. Δεν λέμε για όλους. Πρέπει να το βρίσουμε τον Γκάλη. Πήγε και ο Βασιλακόπουλος τώρα να μιλήσει για τον Γκάλη και ο άλλος ο πολίτης. Ποια ομάδα προπόνησες, ρε πολίτη? Ποια ομάδα προπόνησες? Πού ήσουνα? Πού ήταν, εντάξει, δεν πού ήσουν, έχει, ρε, πολίτη. Έχει αφήσει και ο πολίτης ένα τι στίγμα. Τι να αλλά... αφήσει, ρε, ο κρυόκολος, τι να αφήσει το κρυό. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα, το κρυό, αλλά τον είναι και γεγονός. Σαν εγώ ο Γκάλης και θα βγουν αυτοί να μιλάνε για μένα. Εγώ τους έκανα ανθρώπους και θα μιλήσουν αυτοί για μένα. Νομίζω ότι και ο Γκάλης τους άφησε το περιθώριο να το κάνουν. Τι άσε ρε τώρα. Αν εγώ η κόρη του Γκάλη, όπως είναι και η ίδια ο Γκάλη, κάτσε ρε γέρο που θα πεις για τον μπαμπά μου να πούμε. Παλιωτόμαρο. Ναι, αλλά. Τι τώρα, τι. Απλά διαφορώντας δείχνει ότι δεν τζιμπάνηκε όλο αυτό. Ποιος? Και μετά ήρθε ο Γκάλη εδώ και όταν ήταν στα κάτω του Άρης πηγαίνανε εκεί πέρα αυτοί που τον διώξανε και Νίκο και αυτά και έλα στο γήπεδο κτλ. Και αυτός μάζησε το. Και αυτός μάζησε. Άλλο τα γάρι και αυτός μάζησε. Τι μάζησε? Θα σου πω τι μάζησε. Είμαι εγώ ο Νίκος ο Γκάλη. Ο παίχταρος, ο αθλητάρας. Δεν έχω δώσει δικαιώματα κτλ. Και μου κάνουν το Νίκ Γκάλης λέει Χολ. 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 Και κάναν τη Μελίνα Μερκούρη γήπεδο. Και τι έκανε η Μελίνα Μερκούρη που έκανε δίθεν την αντιστασιακιά από τη Γαλλία. Κομμουνιστές από τη Γαλλία. Κλάι Μάιν αντίσταση από τη Γαλλία. Και οι κανονικοί κομμουνιστές τους είχαν στη Γιάλο και τρώγαν το μαστίγιο. Άσε ρε τώρα το παραμύθι τώρα. Κάνανε γήπεδο στη Μελίνα Μερκούρη το όνομα να πούμε. Εντάξει, και η Μελίνα κάτι έκανε και για τα αρχαία. Τι έκανε ρε για τα αρχαία. Η μονίμως ήταν σε επαφές. Τι είπε για τα αρχαία, τι τα έφερε. Το να μην. Ρε τα έφερε τα αρχαία. Το ότι δεν τα έφερε μόνο το αποτέλεσμα. Ποιος είναι, τι θέλει, ποιος είναι. Ρε MVP μελλοντολόγε. Ρε Sherlock Holmes χορταρέα. Τι είναι αυτά που λες στο λαό του Άρη, ρε. Τι να σε κάνω, μωρέ. Τι να σε κάνω. Καλά, ρε, γιατί δεν λες την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, ρε. Ποια αλήθεια, ρε, και ο Παναθηναϊκός και θα έρθει επάνω και επικοινωνιακή νίκη του λαού του Άρη και του Προέδρου είναι, ρε, φίλε, θα τα λες αυτά. Πάψε, μωρέ. Τι πάψε, μωρέ. Πάψε, αυτά μωρέ. Που λέγαμε τόσο καιρό.
Άμα δεν γίνει εδώ ο τελικός και γίνει κάτω, θα πάμε με τους μικρούς. Θα υποβαθμίσουμε το θεσμό. Πού και να... σε λέει αυτή είναι η τρελή, θα το κάνουνε. Πού να πηγαίνατε, ούτε οι ρεπόρτερ σας δεν τόλμησαν να το πούνε. Άσε τώρα, ρε. Εγώ. Άιντε τώρα. Φυσικά είναι και κατευθείαν είναι νύχια από τα αποδυτήρια, επικοινωνιακή. Έλα, ρε. Στεναχωρεύει και ο Παοξής, γιατί δεν το κατάφερε ποτέ αυτό, σε λέει. Εγώ έκανα τελικό μέσα στη Τούμπα. Ποτέ. Ε. Τι τελικό. Για δες τώρα τι γίνεται, Ραπτόπουλε. Τι τελικό μέσα στη Τούμπα, δεν το κατάλαβα. Τι. Έκανε ο Παοξής τελικό μέσα στη Τούμπα. Με τον Παναθηναϊκό, κάτω δεν πήγε, στο ΆΚΑ στην Αθήνα, στο ποδόσφαιρο. Ναι, έκανε. Στο μπάσκετ. Ναι, έκανε. Είμαι ο πρώτος, ρε φίλε, επικοινωνιακή νίκη. Ναι, για. Το... Πρέπει να το πάρεις. Πρέπει να το πάρεις, που λέει και ο Κόγκλης. Εγώ σου λέω, πήρα δεν πήρα, γίνεται ο τελικός εδώ. Ναι. Όταν κάνει και ο άλλος εδώ πέρα, πάρει δεν το πάρει, θα με πούμε ισοφάρισε. Πάρει την πρωτιά πήρα. Πάρει την πρωτιά. Τα πάω και με ποιον είναι, λες. Τι με ποιον είναι. Στον τελικό. Με τον Παναθηναϊκό είναι. Αφού είναι Μακεδονομάχη, γιατί να είναι με τον Παναθηναϊκό. Είναι. Μακεδονομάχη. Ναι, και προχθές που είναι εχθροί του Ολυμπιακού με τον Άρη ήταν, Τι ήτανε. Τι ήτανε. Τέλος πάντων. Τι έγινε εκεί η σειρά μου, Παναθηναϊκός είναι εκεί πέρα ο Σεραίος, η σειρά μου. Το 80, ναι. Για το 80, δίαιτα, για δίαιτα θα μιλήσουμε. Για... Είναι διατροφολόγος, διατολόγος. Και... Ναι. Και θα δώσει εδώ στο Μετρόπολη. Πες τον εκεί πέρα να μας βγάλει τις καμπύλες ζαχάρου εκεί πέρα να πλακωθούμε στα βάρη τα μετά. Να έχει καμπύλες ζαχάρου και τέτοια. Ξέρει αυτό. Δεν έχουμε ιδέα, δεν έχω ιδέα από αυτά. Ναι. Θέλει προσοχή. Κλειάνθη, καλά τα λέω. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Δεν είχα μπει ζαχάρο, εργομετρικά, αερόβια, τόση ένα αερόβια, όχι εκείνο, αλλά 3,5 ώρες φαΐ, τόση την γαλοπούλα και ροδάκι με καφάκι. Αυτά ναι, αλλά πρόσεξε. Σε μένα δεν μπορεί να βγάλει πρόγραμμα, διότι η ζωή μου είναι φουλ από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν μπορεί να βγάλει. Τι να σε βγάλει σε ένα πρόγραμμα που υπογράφεις με τη φτέρνα, ρε. Τι να σε βγάλει πρόγραμμα. Πού ρίχνεις κροσέ με τα νύχια, ρε. Τι να σε βγάλει, ρε. Το κόστο. Βρε αλληλέγγυε που θες και πρόγραμμα. Γιατί, ρε. Έλα, ρε. Για να βγάλει ένα πρόγραμμα ωραίο. Πήγες προπόνηση σήμερα με το πρωί, δεν πήγα. Μόνο σήμερα δεν πήγα. Είχα να πληρώσω πράγματα. Ωραία, και πήγες στη γύρα πιάτσα, Είχα να πληρώσω το έμφυα, το άφησα το τελευταίο τρεις μέρες. Έρχεται και σε ένα έμφυα, ρε. Έψαχνε ο υπάλληλος της τράπεζας τι 0, πόσο τα 100 θα παρά. Και έπρεπε να βρει το σάντιμετρ. Πόσα έδωσε. Καλά, σε έρχεται να πληρώσει η έφυγα εσένα τον Ραπτόπουλο, το δεξί χέρι του Τσίπρα. Απαράδεκτο, ρε φίλε. Κατάλαβε. Πήγα σχολείο, πλήρωσα εκεί. Πήγα μετά να πληρώσω. Πώς το λένε, το Vodafone. Να πάω να πάρει τον ιατροδικαστή από το σχολείο. Να πάρω τον ιατροδικαστή από το σχολείο. Το πάω στη Ηρακλικά. Ναι, εντάξει. Δεν πήγα σήμερα. Θα πάω αύριο όμως, διάδρομο. Βάρητα και σάουνα θα κάνω. Διάδρομο, βάρητα και σάουνα, λέει αύριο η μέρα. Και μετά ο κόκκινος. Σε πετύχω το πρωί, θα σε πετύχω. Αφού θα δούμε Chelsea. Ναι, ναι. Πώς το λένε. Όχι, ναι. Chelsea Arsenal διπλό. Chelsea Arsenal, ναι. Chelsea Arsenal διπλό. Καβαλάμε το αυτοκίνητο κόκκινος μπροστά γιατί ξέρει το δρόμο. Πάμε στην Έδεσα. Στον Τιχερούλη. Αν έχεις να πας εκεί στο Τιχερούλη. Μέχρι τότε να κλείσουν τα βοηδομούσχαρα να πούμε το δρόμο. Από τα καφενεία και τα μπαρμπουτιάρικα θα πάνε στον δρόμο. Πού πάτε εσείς στην Έδεσα, δεν πάτε ρε. Τι είστε εσείς. Είμαστε αγρότες ρε. Δεν πάρε. Οι αγρότες ρε φίλε θα τους πεις. Για να σας κάνω μια ερώτηση. Είστε από τους ευνοημένους αυτής της κοινωνίας. Και βέβαια είμαστε πρέπει να πούμε. Και βέβαια. Επί Χούντας μας χαρίσαν τα χρέη. Επί Πασόκμα όχι μόνο μας χαρίσαν τα χρέη, μας δίνανε και επιχορηγήσεις να παίρνουμε τζιπ. Να παίρνουμε την πλατιπόδα μας, να τη βάζουμε λουστρίνη και να το παίζουμε γαμπρί στο, πώς το λένε, στο καζίνο. Έλα, ρε, και τώρα έρθει ο καημένος ο Τσίπρας που δεν έχει να δώσει ο Φουκαράς. Ο ανθρωπάκος δεν έχει να δώσει και κλείσει το δρόμο ρε αχάριστε. 50 χρόνια στην Εμούλα ήσουν να πούμε. Δεν έχει να δώσει να σταματήσει να παίρνει ρε. Και την πρώτη όντα ρε. Τα παίρνει, τα βγαίνει στο εξωτερικό που τα φέρνει εισαγόμενα και τα παίρνω διπλάσια τιμή, ρε παλιά άνθρωπε να πάρει. Έλα ρε, φίλε. Άσε ρε το κλειστό δρόμο. Σταμάτα ρε με τον αγρότη, ρε. Σταμάτα πια αυτό με τον αγρότη. Ρε, εσύ είσαι ρέο βρωμιάρη εκεί στα. Πώς το λένε το χωριό. Το δικό μου. Και ρε τη Νέα Πέτρα, θολό γάζο, Άγιο Χριστόφορο, Ζύχνη. Τι θες τώρα, να ρίξω ένα σφύριγμα και να έρθουν όλοι εκεί πέρα με τα τραχτέρια. Να στο κάνουν όλο γήπεδο εκεί πέρα. Τι θες τώρα. Γάζο. Γάζο. Έχω πάει γάζο ροζίχνη, ρε.
Έχεις πάει. Κουστί, του γαμπρό, κουστί. Εδώ μη μελάς, βαράνε πως θέλω. Αυτή βαράνε πω. Βαράνε πω να πούμε. Κουστί, χουριά του κοξίου έφαγες, κουστί. Κουστί, εδώ μη μελάς, να πούμε, δεν μας πάει. Χουριά τα ρε, να πούμε. Ενώ εκεί, μη με κάνεις κατά τώρα, γιατί ακούς, γιατί εκεί πάνω στο Δερβένης ακούνε τώρα, να πούμε. Έτοιμοι είναι να σκάσουν μπροστά εκεί. Για να σκάσουνε, μωρέ. Ήρθα στην Αγρότητα. Τι να σκάσουνε. Ναι, καλά. Ναι. Πάρουμε γραμμές, Γιάννη. Και ρωτήστε ό,τι γουστάρετε περί δίαιτας. Θα μας πει και το Facebook, πώς το λένε, του Κλεάνθη. Instagram. Και ξέρεις τώρα, άμα πλακώσουν εκεί πέρα τα μάση η Ferguson με τα άρωτα, δεν έχει εκεί οι φίλες χώρα με. Εκεί έχει ταβερνόξυλο μετά. Ταβερνόξυλο δάκι. Θα πέσει σου πάνω παγκό, καμπό εκεί μπότα στο κεφάλι, θα δεις φίλε. Τι νόμιζες. Πώς για. Λέγει εσύ για τους άγροντες, λέγε. Καλά ρε τρελέ, λέει ένας στον, ο Μελισσοκόμος. Λέει ο Κώστας ο Μελισσοκόμος στον Κλεάνθη. Καλά ρε τρελέ στον Ραπτόπουλο, πήγες. Ρώτα τον λέει, μισό λεπτό. Ρώτα τον λέει. Μην κινητό είναι αυτό, ρε, επιτρέπεται 37 χρονών. Μια χαρά είμαι. Ρώτα τον λέει, Φαλακροκόρεκα, τι έγινε να πει που του έχει βάλει τα γυαλιά ο Μπίζεσβαρ, ο αρτίστας. Ο αρτίστας ο Μπίζεσβαρ, ρε. Πέτασε 3-4 φορές την μπάλα στην περιοχή, τα πέταξε έξω. Κώστα, τι πείσεις βαρ τώρα, που έπαιξε με τη Λάρισα 90 λεπτό και πληρώθηκε όλοι οι φίλοι ως πότε θα παίξει 90 λεπτό. Με τη Λάρισα, που δεν ίδρωσε ρε φίλε. Το παιχνίδι που ήταν 10 λεπτά μπάλα τέμπο, άσε τώρα ρε. Έτσι Πού ρε φίλε, πού να παίξει, δεν μπορεί να παίξει. Δεν μου λες ρε, δίκαια ο αγρότης κλείνει το δρόμο, μια σκίση από τις αίρες εσύ και από το χωριό το... Για πέστε μου. Όχι, για μένα δεν είναι δίκαιο. Για πες μου εσύ ρε. Πρώτα απ' όλα έχει χάσει το χαρακτήρα του όλο αυτό το πράγμα. Πάρε 90, ανοίγουμε. Μπράβο, ναι. Ναι, για λέγε. Έχει χάσει το χαρακτήρα του κι αυτή η διαμαρτυρία. Δηλαδή τώρα την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι και δεν έγινε μία φορά. Είναι τώρα 20 χρόνια σε ρικορδόνι. Δηλαδή προχθές εγώ ήμουν στο κέντρο και έκλεισαν τα τρακτέρ όλο το κέντρο στο Λευκό Πύργο. Δηλαδή είναι αντικοινωνικό είναι πλέον αυτό. Αντικοινωνικό λέει ότι είναι. Θα συμφωνήσουμε με μεριά του Κλεάνθη. Ναι. Είσαι και Κλεάνθης Βικελίδης παραθεμάσαι. Ωραία. Λοιπόν, θα συμφωνήσω εν μέρη, εντάξει. Και αυτοί δεν έχουν άλλη διέξοδο διαμαρτυρίας, αλλά θα συμφωνήσω και με τον Κώστα ότι πρέπει. Γιατί και εγώ αγρότης είμαι, έτσι. Ναι. Από καπνά δουλεύω. Ξέρω πως είναι καπνά και χωράφια και όλα και ελιές. Ναι. Και εγώ είμαι συμφωνώ με τον Κώστα που είναι αρχοντόβλα. Υπόψη είναι ότι ο αδερφός μου είναι αγρότης και ασχολείται με βιολογικές καλλιέργειες, έτσι. Μπράβο, ρε φίλε. Να κατεβούμε όλοι στην Αθήνα εκεί μέσα στα Υπουργεία, να αποκλείσουν τράπεζες, τέτοια Υπουργεία και εγώ μέσα, ρε. Με αυτούς μπροστά, ρε. Λέει εδώ. Τέτοια. Έλα. Ο ανιψιός του Κατζινάκου. Ο Αργιανός εκείνος που ήρθε χθες εδώ, προχθές. Ναι, το Αργιανάκι, το φιλαράκι, ναι. Αν έχουν κάκαλα οι αγρότες να πάνε να κάνουν κατάληψη στα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονομικών και όχι να ταλαιπωρούν το κόμμα. Λέει. Ναι, εντάξει. Τώρα δεν θα συμφωνήσω αν έχουν οι αγρότες κάκαλα, έχουν μεγάλα κάκαλα, φίλε, γιατί τα ξέρω. Βέβαια. Τόσα γιατί είναι η μόνη τάξη. Ακούς, ναι. Να σου πω κάτι. Γιατί είναι η μόνη τάξη, η μόνη τάξη που όταν γίνονται επεισόδια, οι μπάτσοι και τα μάτια δεν πολύ πάνε προς τα εκεί. Να κοντράλουν στα ίσια. Άκου τι σου λέω εγώ. Εγώ ξέρω ότι στα βουλγάρικα σύνορα. Ναι, τα βουλγάρικα και βουλγάρικα γιατί ξέρω. Οι πορτιγαλτζίδες βγάλανε τα σοπάκια. Και έγινε εκεί μαγελιό, εγώ αυτό ξέρω. Τα μάτ και οι κλούβες μόνο στους παππούδες ξέρουν να πηγαίνουν εκεί πέρα. Γιατί δεν έχει για άλλο μαγιά. Ναι. Δεν έχει. Άκου. Ναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα για τα και κάκαλα. Και στις καθαρίστρες πήγαν τα μάτρε, μεγάλε. Στις καθαρίστρες πήγαν, ναι. Εντάξει. Μην κατηγορείς την αριστερά να την φας 10 χρόνια και μετά θα βγάλεις λόγο να πούμε για την αριστερά. Βέβαια, ο Τσίπρας δεν είχε χαζόστερα να στείλει τα μάτ πάνω στους Γιώργους. Θα γίνει μακελιό μεγάλο ρε φίλε. Θα γίνει μεγάλο μακελιό τώρα. Τι. Κάπου τους ξεφουσκώναν τα λάστιχα. Ναι, ξεφουσκώναν και αυτοί τους πιάγαν τα πυροπουλικά. Ξέρω που ξεφουσκώναν τα πυροπουλικά. Λέει, πήγε ο άλλος, λέει, ξέρω εγώ, στο πυροπουλικό και είχε ένα άρωτρο από πάνω 500 κιλά. Το επόμενο, το τράγινο. Λέει, να έπεσε πάνω στο άργιο. Το στριμικό έπεσε, λέει, πάνω στο άρωτρο. Τι να το κάνω, εγώ λέει, δεν το είδα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Πάντως την κυβέρνηση δεν μπορεί να τη ρίξει κανένα. Την τετραετία θα δούμε τι θα γίνει. Όχι ρε, το βολεύει τον μπάχαλο ρε. Το βολεύει. Να, τώρα ξεκίνησαν και τα ίμια. Όπως είναι οι αγρότες στο χειμώνα κλείνουν τον δρόμο, κάθε Γενάρη-Φεβρουάριο έχουμε και ένα επεισόδιο με τα ίμια εκεί στο Αιγαίο. Κάθε χρόνο. Τα είχαμε δει, δεν είναι.
Ναι, βρε, δεν έχει τώρα σάλια μάλια τώρα. Και πήγε ο καμένο, πέταξε το στεφάνι από το ελικόπτερο και έβαλε πάλι τα παραλλαγή στα τζάκετ. Βγήκε ο Ερντογάν, λέει: φύγε από εδώ, θα βγω φωτογραφία στο Instagram. Πάνω στα ίδια. Και τέτοια πράγματα τώρα. Σάλια μάλια να πούμε. Για να πληρώνει εσύ και εγώ τα έφυγε εκεί, δε, και τέτοια να πούμε. Από προσανατολίζει το. Κλείσε, ρε, παλιάνθρωπε, κλείσε. Όχι, ρε, δεν κλείνω, ρε. Κλείσε, θέλω να με κόψει. Θέλω να με κόψει. Αυτά μας βάλανε. Έγινε, ρε, κλείνω, ρε. Ό, θέλετε χαιρετώ. Να ρωτήσετε τον Κλεάνθη περί κοιλών, περί δίαιτας, περί ολόκληρη επιστήμη. Είναι τώρα. Ό,τι παιδιά χαιρετώ, ε. Αξιόπουστα. Αξιόπουστα, ποιος το είπε αυτό, ο Γιώργος, να χαρώ το φίλο μου. Και αξιόπουστα. Εντάξει, ρε, ένα λάθος έκανε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε το φίλο, καλώς. Συγχαρητήρια στον κύριο Μάκη Σαρλή που έκανε... Εργαζόμενος. Κατάσχεση στις πράξεις, ήταν άξιος εργαζόμενος του κύριου Παπαθανασάκη. Θα έπρεπε να πάρει τα λεφτά τα οποία δούλεψε ο άνθρωπος. Τον κύριο Παπαθανασάκη, βέβαια. Βέβαια, δούλεψε τον κύριο Παπαθανασάκη να μην πάρει τα λεφτά του. Έτσι. Εντάξει, είναι δίκαιο αυτό και είμαι μαζί του. Βέβαια, δεν το έχει κάνει κανένας άλλος υπάλληλος της Παϊράκλης τα τελευταία 30 χρόνια, 40. Ο τελευταίος που έκανε κατάσχεση στον Ηρακλή ήταν ο κύριος Σαρκιχαγιάς πριν 40 χρόνια. Ναι. Το γαμασίγμα Ηρακλής. Ναι. Εντάξει. Καλά έκανε, δίκαιο και είμαστε όλοι μαζί του. Έτσι. Αν το χρωστάνε κι άλλα, να πάμε και μάρτυρες. Βέβαια, καλό θα ήταν και τα λεφτά τα οποία το χρέος που έχει προς το δημόσιο τότε με το μπάσκετ του Ηρακλή, να του έκαναν και εκείνου καμία κατάσχεση αυτά που πήρε από την ΠΑΕ Ηρακλή, να γίνει μια ή άλλη, ρε παιδί μου, για να καλυφθούν τα έσοδα. Α, να εσωσκελιστούν τα πράγματα, λες. Ναι. Ναι, εκεί δεν τον κάνανε κανένας κατάσχεση. Τον κύριο Σαρλή. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κατάσχεση. Α, λέτε να μην πληρωθούν, ρε παιδί μου, παίχτες του Ηρακλή τώρα που έχουμε ανάγκη, να γίνει αυτό. Δίκαια πράγματα. Ναι. Δεν. Λες ότι ο κύριος Σαρλής στο μπάσκετ χρεώθηκε η ομάδα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Ναι. Εσείς δεν το ξέρετε. Εντάξει, όλες οι ομάδες πάνω κάτω κάποιο χρέος έχουν. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω. Αυτά το ρεπορτάζ νομίζω τα αναφέρει. Ναι. Δεν τα αναφέρει τόσα χρόνια το ρεπορτάζ. Ναι. Να δούμε και άλλοι Ηρακλειδείς τι λένε για τον κύριο Σαρλή. Ότι συμφωνούν, εγώ είμαι με τον κύριο Σαρλή. Ηρακλειδείς, συγγνώμη τώρα. Βγαίνω και μιλάω στο ραδιόφωνο, να το πούμε λίγο αυτό το πράγμα. Βγαίνω και μιλάω στο ραδιόφωνο εδώ και πόσο καιρό. Ναι. Για τον Ηρακλή. Ναι. Έχεις ακούσει έστω και το παραμικρό σχόλιο από αντίπαλους ή Ηρακλειδείς για όσα λέω? Νομίζω συμφωνούν όλοι. Το ότι δεν υπάρχει αντίδραση. Το ότι δεν υπάρχει αντίδραση. Όχι, δεν ξέρω αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Άμα δεν ακούσεις μια άποψη, δεν μπορεί να ξέρεις αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Μπορεί και να διαφωνούν. Ναι. Δεν άκουσα. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό, πώς το ερμηνεύετε? Όχι, για πες μου, και πού αλλού άκουσες? Εγώ δεν άκουσα κανένα να μιλάει πουθενά σε κανένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Τίποτα. Μούγκα. Γιατί? Γιατί όλος ο σκοπός ήταν η απαξίωση. Μια απαξίωση να μην βγαίνει να μιλάει κανένα, να μην ασχολείται. Μιλάς με κανένα Ηρακλειδέα και με φανατικούς Ηρακλειδείς και ξέρεις οι πιο φανατικοί είναι, δεν είναι αυτοί που ήταν σε συνδέσμους στο ένα το άλλο, ήταν οι απλοί Ηρακλειδείς. Ναι. Οι οποίοι δεν μιλάνε κουβέντα κανένας. Πάρε να τους μιλήσεις για Ηρακλή, δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να ακούσει, ναι. Ναι, είναι φοβερή αυτή η απαξίωση. Είναι εσκεμμένη, εσκεμμένη. Είναι εσκεμμένη. Βέβαια είναι εσκεμμένη. Βέβαια, άμα δεν ήταν σκεμμένοι, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Ναι. Αυτό είναι το πιο χειρότερο που υπάρχει, που μπορεί να υπάρξει στον Ηρακλή, η απαξίωση και να μην ασχολείται κανένας με τον Ηρακλή. Γιατί ό,τι σκοπό και να έχει, όποιος και να έχει, μπορεί να το πραγματοποιήσει. Ναι. Αυτό είναι δύσμυρος. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι δύσμυρος. Είναι σε χειρότερη κατάσταση ακόμα και από την Ελλάδα. Όχι, δεν νομίζω. Χειρότερα είναι, λες. Έτσι νομίζω. Πιο πολύ, Εσύ έχεις πει ότι είναι πεθαμένος, ότι είναι νεκρός. Εγώ με ρωτήσανε τώρα σε ένα site να με πάρουν κάποιες δηλώσεις. Λέω, τον Ηρακλή, λέει, πώς τον βλέπεις? Λέω, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 4 διαφορετικές ασθένειες και έχει πάρει το καράβι, έχει πάει, ας πούμε, στο εκεί που είναι ο Ραφαήλ, πας και του κάνει θαύμα, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Ραφαήλ.
Ο άλλο μπορεί να πάει στην Παναγία σου Μέλα. Μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, σε όπου πιστεύει ο άνθρωπο. Έτσι το βλέπω τον Ηρακλή. Εσύ πώ το βλέπει, το σώνει ο Ραφαήλ. Εντάξει, τα θαύματα ναι. υπάρχουν για να σώνονται. Ναι. Υπάρχουν για να σώνονται. Ναι. Αλλά μόνο με θαύμα, όπω το είπε. Μάλιστα. Για δίαιτα δεν σε ρωτάω, ξέρω ότι είσαι και εσύ. Για δίαιτα, κοίταξε. Στο στυλ του Μάγκη είσαι και εσύ, οπότε ναι. Είναι ανάλογα πως έχεις ο μεταβολισμός. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει ρόλο, κλάδι. Παίζει ρόλο, αλλά ο μεταβολισμός φτιάχνεται. Και... φτιάχνεται, λέει. Φτιάχνεται ο μεταβολισμός. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν κάποια κλειδιά που μπορείς να βοηθήσεις το μεταβολισμό σου για να. Εμένα ο μεταβολισμός μου έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όσο και να τρώω, δεν μπορεί να βάλει το μισό. Είναι πρώτος ξάδελφος του Μάτζιου αυτός. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να τρώω. Θέλω να βάλω 3-4-5 κιλά. Πες μου τον τρόπο, γιατί εγώ δεν τον έχω βρει τόσα χρόνια. Νομίζω ότι απλά δεν τρως αρκετά. Ναι. Λέτε. Ναι, ναι. Τρώω. Όσο και να φάω δεν είναι. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί τι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι εσύ, Κλεάνθη. Ναι, αυτό μου λένε όλοι. Αυτό μου λένε όλοι. Ξέρεις τι στερήσεις έχω κάνει εγώ που θέλω να ορμήξω να φάω και να κάνω, και κάνω πίσω να πούμε. Αυτό δεν το έχεις εσύ. Είσαι τυχερός. Όχι. Τεράστιος μεταβολισμός, παιδιά. Είναι απίστευτο. Να μπορώ να φάω δηλαδή 15 μπιφτέκια και 20 σουβλάκια. Εγώ αν τα φάω... δεν θα βάλω όχι απλώς κιλό, μπορεί και να χάσω. Άκου τώρα, άκου. Αυτό δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι. Και άλλος άμα φάει, τρώει καμιά φέτα ψωμί, λέει αμάν αυτό το ψωμί και βάζει κιλό κατευθείαν. Βάζει κιλό κατευθείαν, πετάει τον μάγουλο. Κάνει κούρπα τον μάγουλο. Ναι. Κάνει κούρπα τον μάγουλο, βέβαια. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα περίεργο φαινόμενο το οποίο όσο και να τα αναλύσει τελικά δεν βρίσκει άκρη. Εντάξει, αυτό πάντα υπάρχουν κανόνες και πρωτόκολλα, αλλά οι εξαιρέσεις. Αυτός δεν είναι εξαίρεση τώρα. Για να... Ο Μάτζος δεν είναι εξαίρεση. Για να πεις για κάποιον άνθρωπο κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να ξέρεις την καθημερινότητά του. Ναι. Δηλαδή, γενικά πράγματα μπορείς να πεις, αλλά από ένα σημείο και έπειτα πρέπει να δεις τι κάνει, να δεις πώς κινείται, τι τρώει γενικότερα, πώς κοιμάται. Και πώς κοιμάται παίζει ρόλο στα κιλά μου, ρε. Βέβαια. Δηλαδή, άμα κοιμάσαι μπρούμουτα. Όχι, εννοώ πόσες ώρες και αν κοιμάσαι καλά. Πόσες ώρες. Αυτό εννοώ. Okay. Εντάξει, εμείς που κλείνουμε βράδυ είναι λίγο δύσκολο στον ύπνο, αλλά εντάξει. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο, γιατί και παλιότερα που κοιμόμουν νωρίς δεν είχα πρόβλημα. Όχι, απλά είναι ένας παράγοντας αυτός. Σίγουρα θα είναι ένας παράγοντας, σίγουρα. Αυτό λέω. Πάντως, καλό είναι που έφερες διαιτολόγο εκεί, γιατί θα το χρειαστούν πολύ. Είναι ένα φαινόμενο υπαχυσαρκία το οποίο στην εποχή μας έχει πολύ άνθηση. Και σε μικρές ηλικίες. Και σε μικρά μικρές παιδιά. Ηλικίες, ναι. Πάμε στον κόσμο. Να προσέχουν. Έγινε, τα λέμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Βέβαια. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι λεπτομέρεια έχουμε. Εγώ έχω να ρωτήσω πολλά. Ωραία. Εδώ είμαι για να απαντήσω. Μόλις βρω λίγο χρόνο, θα μπουκάρω και θα σε ρωτήσω. Καλημέρα. Έλα μόλις έγινε η πολιτεία, Καλαγκρή. Τι έγινε ρε, παλιά άνθρωπε. Όλα καλά. Καλά μπορεί. Δεν αδικεί το Παναθηναϊκός τώρα που θα έρθει στο παλέ να παίξει. Πού θέλει να ξέρω εγώ ρε εσύ. Δεν σε νοιάζει. Ασχολούμαι να πούμε τώρα με τι κάνει να πούμε η άλλη ομάδα της πόλης. Πώς δεν ασχολείσαι. Δεν θα το δεις το μάτς. Δεν θα σε νοιάξει να μην το πάρει η άλλη ομάδα της πόλης. Έτσι και έτσι. Ας πάρουν και αυτοί μωρέ λίγο να χαρούν. Κάτσε ρε φίλε. Δεν θα σου τη δώσει. Τέλος πάντων, άσ' αυτά. Για άλλο σε πήρα. Λέγε. Εγώ πέθανα το μεσημέρι, πέθανα, μιλάμε, χτυπιόμουνα. Έκανα δεξιά να βγουν τα μάξι και χτυπιόμουνα. Καλά ρε, τι τον έκανε στον κόλπο. Τι έκανα εγώ. Σε κάποια φάση να πούμε, το λέω, τι είναι αυτά που βλέπεις εκεί ρε. Ναι. Στιθόδεσμη. Στιθόδεσμη. Είχε βάλει μια. Τι το λέει, ρε, εσύ, να μου τα έχει πετάξει η άλλη έξω να πούμε. Δεν την κοπέλα, παίζει πιάνο. Έπαιζε πιάνο με τα βυζιά απ' έξω. Παίζει πιάνο, εγώ δεν έλαβα τη στα πιάνο. Πάνω στο πιάνο ήταν. Είμαι ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Βάζει δύο τύπησες να χαϊδεύονται. Δεν τρέπεσαι, ρε. Ανώμαλε, του λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έτερον εκάτερον. Τι έτερον εκάτερον. Τι έτερον εκάτερον, του λέω. Η ομοφιλοφιλία είναι και το λεσβιακό σεξ. Εμένα μ' αρέσει. Βρε και εμένα μ' αρέσει, του λέω, αλλά εγώ δεν είμαι ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Βλάκα, του λέω, βλάκα. Το κόκκινο.
Τι γίνεται. Το λένε. Και η άλλη έχει πετάξει έξω. Εγώ βλέπω τι θόδεσμο. Τι θόδεσμο, τι θόδεσμο. Το βλάκα. Το μεσημέρι δεν ανέφερε τον κύριο Κλεάφη να πούμε εκεί πέρα το διαιτολόγο να τον αναλάβει λίγο. Ο Κλεάδης είναι διαιτολόγος σε ανθρώπους. Τα γουρούνια έχουν άλλη διατροφή. Μιλάμε πέθανα ρε. Μιλούσατε, δεν ξέρω γιατί μιλούσατε και ξαφνικά το λες. Τι βλέπετε κύριε. Θα πας λες στον παπά να πούμε και θα σε βάζει να τρώνε μια εβδομάδα κρυθαράκι χωρίς λάδι. Ένα μήνα κρυθαράκι χωρίς λάδι θα σε βάλει. Ο Πάτερ Παναγιώτης του λέω. Πέθανα κύριε Παναγιώτης. Ο άλλος λέει ποιος είναι ο Πάτερ Γιώργης. Μια στη γειτονιά είχαμε την κυρία Ζωή. Του Καμαριωτήρη τη μαμά. Εξαιρετική οικογένεια. Ακούς ρε. Η κυρία Ζωή. Ξέρω, η κυρία Ζωή στην εκκλησία. Παθεμέρα αυτό παιδιά και τα λοιπά. Θα σας πάω λέει να σας εξομολογήσω. 15 χρονών εμείς. Λέω κυρία Ζωή. Όχι λέει οπωσδήποτε θα πάτε να εξομολογηθείτε λέει. Φρέ να σε φάει ο λύκος. Οπωσδήποτε με το Γιαννάκι θα πάτε να εξομολογηθείτε. Και θα πούμε λέω τι. Ό,τι σας ρωτήσει ο παπάς. Πάω εκεί. Πάει ο Γιαννάκης πρώτο. Πάω κι εγώ. Λέω. Τι έχεις κάνει, λέει αυτό και τα λοιπά, που είστε καλοί μαθητές. Λέω, μέτριος εγώ, ναι. Αυτό έλεγε ο παπάς και τα λοιπά. Τα κοριτσάκια τα πειράζετε, τα κάνετε, δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά και τα. Και πώς το λέω το παπά. Εγώ λέω, κάνω το πουλάκι μου, το λέω το παπά. Πώς θα γύρισαν τα μάτια του παπά. Τρεις μήνες μου λέει, δεν φας κρέας. Τι λένε, λέω από μέσα μου, ρε, που δεν φάω κρέας τρεις μήνες. Τι λένε, του λέω, πλάκα μας κάνεις. Και σαν το χέρι σου μιλίζει, σαλάμι αέρος να πούμε. Βρωμοκοπάει το χέρι σου σαλάμι αέρος και θα φάω μια κιλάρα. Ξανά δεν πάτησα. Κυρία Ζωή, λέω, με έπιε τρεις μήνες να μην φάω. Κάτι σοβαρό έκανες, μου λέει, ναι, ένα σοβαρό πράγμα έκανα. Γλίτωσα την εγχείρηση προστάτη. Αυτό λέω το σοβαρό έκανα. Ανακάλυψε την εφηβεία σου. Βέβαια, ανακάλυψα την εφηβεία. Βέβαια. Τέλος πάντων. Πώς τη βλέπεις την κλήρωση με Ξάνθη? Την κλήρωση με Ξάνθη. Πρώτο μάτς που είναι. Μου φαίνεται εκεί. Καλό είναι. Καλή κλήρωση. 0-0 εκεί, 1-0 εδώ και πάμε για τελικό να το πάρουμε. Εάν δεν πάρεις το κύπελο φέτος ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον να πάρεις το κύπελο, να βγεις δεύτερος στα play-off και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τη σάλ και τάχια σου λέγω να την περάσεις, να την κοντράρεις όμως. Να είναι ένα ωραίο μάτς ανταγωνιστικό. Δηλαδή, χάνεις από Σάλκε, χάνεις το κύπελο και βγαίνεις τρίτος, είσαι αποτυχημένος. Αλλά η Ξάνθη νομίζω ότι θα τη βρεις στο κύπελο στην πτώση της. Μακάρι. Βιολογική θέλεις, φόρμα θέλεις. Η Ξάνθη είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύω μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα χάσει και μάτς και δεν θα πάρει και τα λοιπά. Δεν θα έχει πιστεύω τη διάρκεια. Ούτε τη φόρμα, ούτε το αποτέλεσμα. Έτσι νομίζω. Έπιασε το ταβάνι της. Πώς? Δεν νομίζω ότι θα πάει παραπάνω. Το πιάσε το ταβάνι της, ναι. Εσύ έχεις ακόμα να πάρεις. Εγώ έχω ακόμη. Έχεις. Έχω ακόμη γιατί έχω και καινούργιους παίκτες. Μην ξεχνάς ακόμη δεν έχουμε δει τον Νουάρντα. Δεν είδαμε τον Νουάρντα. Δεν είδαμε και τον Ιμπραήμοβιτς των φτωχών. Αυτός φίλε άμα θα πιάσει ρυθμό θα... Θα ξεσκίσει. Μην πιάσει καμιά μέση. Δεν νομίζω. Αν πιάσει ρυθμό αυτός, θα αρχίσει να μπουμπουνάει. Μακάρι αλλά, ρυθμό... μακάρι αλλά, ξέρω εγώ τι να σου πω. Θα κάνει γκολ, θα κάνει γκολ. Θα κάνει γκολ αλλά δεν ξέρω εάν θα κάνει αυτό που γουστάρω εγώ να δω. Γκολ θα κάνει, δεν μπορεί να μην κάνει. Γκολ θα κάνει. Θα κάνει. Με τον τρόπο που παίζει ο ΠΑΟΚ, αυτό που λες που φορτώνει περιοχή, από τα πλάγια, είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτού. Δηλαδή, πήρες ένα κλάους πιο γυμνασμένο να φορτώνεις και να εκτελεί. Αυτό μου λες. Ναι, έχει και το καλό ότι μπορεί να παίξει και με την πλάτη στο τέρμα. Ο κλάους αυτό δεν το έχει. Δηλαδή, έχει αυτό το χαρακτηριστικό του να πάρει την μπάλα με την περιοχή με πλάτη στο τέρμα ή να τη σπάσει ή να γυρίσει. Το έχει το ναι, λες ότι οι δύο στόπερ θα έρθουν κοντά του και ένας τρίτος και αντί να είναι ο δεξί στόπερ με το δεξί τον μπακ στα 5 μέτρα θα πάει στα 12, στα 10 mm-hmm. και θα βρει την τρύπα ας πούμε να την κάτσει
και να το κάνει ο άλλος. Να γίνει κατά συνθήκης ασυσταδόρος στη μεγάλη περιοχή. Ναι. Πάντως για τον πόη του, άκου λίγο, για τον πόη του δεν είναι αργός στο μεγάλο χώρο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εκρηκτικός, αν έχει την έκρηξη. Δηλαδή, τι σημαίνει έκρηξη. Ο Κλάους είναι αργός. Αλλά στο φόρτωμα στις καλές του όταν ήτανε, έφευγε ένα σέκον του δευτερολέπτου πιο μπροστά και απασφάλιζε στο μαρκάρισμα και ερχόταν στο πρώτο δοκάρι, κλάματα που λέει ο κόκκινος του δευτερολέπτου, πιο μπροστά από το στόπερ. Και την έκανε με πρώτο χρόνο και το βάζε. Αυτό το ξεπέταγμα των 3 μέτρων, 4 μέτρων, 2 μέτρων, 50 πόντων ενός μέτρου, θα το έχει αυτός. Δεν ξέρω. Αυτό θα το έχει. Μακάρι. Αυτό θα το έχει. Έφυγες. Καλημέρα. Και πιστεύω ότι αν τον βάλει μέσα στη Σάλκε, αν τον βάλει βασικό, εκεί θα φάνει το παιχνίδι του. Άντε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής εκεί. Α, ναι, τι λέω. Ναι. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής εκεί. Κοίτα δεις τον Κουλούρη. Ναι. Αν βάλει κανένα δυόλο Κουλούρης, σου το ζητήσουν κανένα εκατομμύριο, τον πάω εγώ με τα μάξι αεροδρόμιο. Με το Κόρτοβα θα τον πάω. Και ο κόκκινος από πίσω θα κορδάρει. Όχι, εντάξει, μην είσαι σκληρός. Φαντάζεσαι. Δεν ξέρεις τι ζωή τι μπορεί να γίνει. Έχω δει έργα εγώ τέτοια. Το βρίζα 10 χρόνια, το βρίζανε. Πλατιπόδι το λέγανε, τους δαμπάνι το λέγανε. Μια τούμπα ολόκληρη, εγώ πήγαινα στην τούμπα κάθε Κυριακή. 30.000. Έβαλε εκείνο τον γκολ με την Άρσεναλ. Έβαλε τα δύο γκολ στον Άρη, τον έριξε. 10 χρόνια παράγοντα τον κάναν τα ταγάρια. Κατάλαβες τι γίνεται. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. 10 χρόνια παράγοντα τον κάναν. Καλά κάνανε. Λέγε φίλε. Έβαλε αποφασιστικά γκολ στη ζωή του. Έβαλε ο άλλος 30 γκολ, δεύτερα και τρίτα. Ο Βρίζας έβαλε τον γκολ με τη Ρωσία. Έβαλε τα δύο γκολ, έριξε το ρούλι, η Β' Εθνική που λένε ρούλι το λένε, εγώ δεν υιοθετώ. Πετάζει και τον γκολ στην Άρσεναλ. 4 γκολ είπα. Δεν πάει να βάλει όλος 100 γκολ στα Γιάννα και στην Προοδευτική. Πολλά πράγματα είναι και θέμα μου. Ο Αναστασάκος πιο πολλά έβαλε. Ο Γιακουμάκης, πώς το λένε, πώς το έλεγαν το Center for Γιασεμάκης, πιο πολλά έβαλε. Το βρίζα κανέναν παράγοντα 10 χρόνια. Κι ας ήταν το παιδί Ολυμπιακός. Έλα φίλε, ναι. Ένας φίλος μου, ναι, μου έλεγε, βγάλε από τη ζωή σου τη ζάχαρη, βάλε στη ζωή σου το λεμόνι. Καλά έλεγε. Και τι θα βάλεις, λεμόνι στον καφέ? Γενικά λέει, μιλούσε έτσι. Βγάλε από τη ζωή σου τη ζάχαρη. Όχι, για μένα χρειάζονται έτσι κι αλλιώς όλα. Αλεύρι άσπρο, αλάτι και ζάχαρη, καρκίνος λέγανε οι γιατροί. Τι δεν φέρνει καρκίνο, τι δεν προκαλεί καρκίνο δηλαδή. Τι δεν προκαλεί καρκίνο, ναι, η αναισθησία. Άρα να φάμε από όλα αυτά και να έχουμε πολύ και αναισθησία. Σώνεται. Προφανώς σώνεται. Πάμε στον κόμο. Καλημέρα κόμο. Καλημέρα κόμο. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτός από εξωτερικό, τι κάνετε? Ποιο εξωτερικό φίλε, εξόριστος. Εξόριστος, όπως το πάρει κανένα. Το εξόριστος, χαϊδευτικά έτσι. Ναι ρε, εντάξει. Οικονομικά εξόριστος. Τι είναι καλύτερα να είσαι, πολιτικά ή οικονομικά εξόριστος? Ή μάλλον τι χειρότερο. Τι λες? Τι να σου πω τώρα. Οικονομικά. Βασικά όταν είσαι έξω ρε Κωστή, το θέμα είναι πώς περνάς, τι κάνεις εκεί που είσαι και τα λοιπά. Δηλαδή πώς να σου το πω, είναι σαν τις εποχές, άμα δεν... Το timing βρε, άνοιξη, ναι. Δε, άμα δεν έρθει η άνοιξη, θα κάνεις κάτι εσύ για να τη φέρεις. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Σε ποιο τομέα? Με τον ΠΑΟΚ. Σε ανωδική πορεία. Μικρογραφία του Ολυμπιακού. Τρεις ενώσεις εμείς, 10 αυτοί. Δύο διαιτητές εμείς, 5 αυτοί. Πώς? Καλά. Πλησιάζεις. Ναι. Τα στάνταρ του Ολυμπιακού. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει ο καπιταλισμός. Μ' αρέσει ο νόμος του ισχυρού. Γίνε ισχυρός και θα σε στηρίξω. Ωραία. Μπράβο, θα πω. Κατατρόπωσε τους άλλους. Αδίκησε τους. Παίξε μπάλα. Μπορείς να το κάνεις. Κάτω. Ο Άρης το κάνει. Τρώει τις Ισλαμίες και τις. Πώς τις λένε, τους Αιγινιακούς. Μπορεί και το κάνει. Ολυμπιακός το κάνει. Ωραία. Μπράβο του. Παναθηναϊκός κάνει στο μπάσκετ. Μαγκιά του. Κάτω κι εσύ. Κάντο! Ναι ρε, Κωστή, Κωστή, άκουσα με λίγο, το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Όταν σε παίρνουν φιλαράκια στο τηλέφωνο, κάνει διάλογο. Όταν σε παίρνει μια φωνή ήρεμη, η οποία ξέρεις εσύ, είσαι μες στο κουρμπέτι, θα κάνει λίγο κοιλιά, πατάς και παραπατάς.
Θες και εμένα. Κάνε λίγο διάλογο, ρε φίλε. Πάμε διάλογο. Πάμε διάλογο. Θέλω να μου πεις για το αγωνιστικό κομμάτι. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως παίζει, με τις ταχύτητες που παίζει, με τα τρεξίματα που έχει, ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα ξεφουσκώσει? Όχι. Ξεκίνησε για άσχημα. Για ποιο λόγο όμως θέλω. Θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε άσχημα. Ναι. Βιολογικά. Και ξεκίνησε άσχημα και από απειρία του Ίβιτς και τη διαχείριση δυνάμεων. Ένα μεγάλο μυστικό το οποίο δεν το πιάσε κανένας είναι ότι ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του έκανε μεγάλα φουλαρίσματα και κρέμαγε στα δεύτερα ημίχρονα, ιδιαίτερα από το 60 μέχρι το 75. Πλέον, αυτό που μελετώ εγώ και τα μάτια μου σακουλιάσανε να το βλέπω, έγινα σαν τον Χρήστο Πάρλα τον ηθοποιό, τον συγχωρεμένο, είναι ότι βλέπω ότι αλλάξανε, του το πάνε, το είδε, άλλαξε γυμναστή, κάτι είδε αυτός. Ο Σέρβος είναι έξυπνος άνθρωπος. Άλλαξε την κατανομή των δυνάμεων. Αυτά τα pressing ψηλά, τα εξοδοτικά, να τον φάω, να μου και να κρεμάω, περάσανε. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό. Παίζει ρόλο και η αποθεραπεία, έτσι, ο τρόπος που γίνεται η αποθεραπεία. Αυτό είναι... Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να είμαι στα αποδυτήρια και να βλέπω που μπαίνουν στους πάγους και τα λοιπά. Αυτά τα λένε ρεπόρτερ και καλά κάνουν. Και παρουσιάζουν το όλο θέμα. Γενικότερα, εντάξει, δεν είναι μόνο η κρυογενετική, μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Το θέμα είναι να γίνεται σωστή. Δεν ξέρω εγώ από κρυογενετική. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ, οι γραμμές του είναι στα 45 μέτρα, μπορεί να γίνουν και στα 40, στα 45 με 46 μέτρα, 42, ενώ σε πολλά μάτς στα δεύτερα ημίχρονα πηγαίνανε μέχρι και στα 70 μέτρα. Τρώγανε κόντρες, όπως στην Καραμπάκ, τρώγανε επιθέσεις, τρώγανε κούρσες, τρώγανε. Τώρα δεν τρώνε. Δεν έγινε καλύτερος. Πώς είπες? Πες μου λίγο, ποια είναι η ομάδα με τα περισσότερα τρεξίματα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ είναι. Με διαφορά όμως. Βεβαίως. Και πρόσεξε και κάτι άλλο, ένα άλλο μυστικό. Κατορθώσαν αυτοί και τα τρεξίματα τα κάναν και πιο ποιοτικά. Βάλαν μεγάλη κινικότητα στο παιχνίδι τους. Αυτό το πέσω καλά και χάνω είναι του Ηρακλή, της μικρής ομάδας. Ναι, καλά, έχω μεγάλους παίκτες και Χατζηπαναγής και Κουτσοπαναγής. 2-3 ο Εργοτέλης εδώ μέσα. 1-3 η Βέρεια εδώ μέσα. 3-2 η Καστοριά εκεί πάνω. Καλέ, πήγαμε να δούμε Εθνικός Ηρακλής 1-0. Έπαιξε μια μπάλα ο Ηρακλής. Μια μπάλα που έπαιξε ο Ηρακλής. Τον κόλο η Λούκα στο 80. Ναι. Να πω κάτι για τον Ηρακλή, έτσι θέλω να το πω δημόσια. Γιατί. Το σκέφτομαι εδώ και καιρό, δηλαδή. Σ' ακούω και χρόνια και τώρα με την κατάσταση έτσι πως είναι ο Ηρακλής. Δεν το λέω με λύπηση, πώς να το πω, ότι τους λυπάμαι ή κάτι τέτοιο. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ο Ηρακλής δεν το αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι λάθη έχουν γίνει μέσα και τα λοιπά και τι ακριβώς γίνεται, αλλά πιστεύω ότι ο Ηρακλής σαν ομάδα. Το μόνο πράγμα που λυπάμαι σε αυτή τη ζωή είναι παιδιά μικρά που μένουν ορφανά. Και παιδιά μικρά τα οποία αρρωσταίνουν μικρά και παλεύουν. Ναι, εντάξει, κανένα γερατά ο οποίος έχει φάει λεφτά, έχει κάνει χρεώματα, τα έχει κάνει τα μπουζούκια του, τα αυτά του. Τώρα εγώ έχω 3-4 γέρους, έδωσε κανένα τάλιρο. Καλά, πριν 30 χρόνια εσύ, το κουλοχέρι και μπουζούκια και γκόμενες και βιοτεχνία. Άντε ρε, φύγε από εδώ παρά πεθάνεις κάπου αλλού, του λέω. Δρόμα από εδώ. Το να έχει το παιδί όμως, το παιδί και το σκυλί και το ζωντανό. Εκεί κάνω πίσω. Κωστή, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, το Κλεάνθη και να κλείσω. Ό,τι θέλετε το Κλεάνθη και έχει και Facebook που είναι το επάγγελμα. Τραγουδάει κιόλας το κάθαρμα. Για πες μου, πού τραγουδάς? Τραγουδά όπου μας καλέσουν με την τώρα πάντα. Πού σε κάλασε, πού πήγες τώρα? Τώρα μπροστά δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Πού ήσουν προηγουμένως? Παίξαμε στο Blue Barrel πριν από 15 μέρες. Αυτά τα Blue μέρες. Barrel εγώ δεν τα ξέρω. Πέσα στον κόσμο που τραγουδάς. Εκεί παίζει και πιάνω αυτός. Ναι. Τραγουδάω, μόνο τραγουδάω. Μόνο τραγουδάς? Ναι, ναι. Μα μου πες έξω ότι παίζει και πιάνω. Ότι έπαιζα, πιάνω μικρό. Το κόκκινο, εκεί τα δάκτυλα, τα σουτζουκάκια, τα σμενέκια, έπαιζε και αυτός πιάνω. Και για πες το Facebook, που μπορεί να σε βρούμε. Είναι η σελίδα, η επαγγελματική μου, είναι διαιτολογικό γραφείο Χρυσοχοίδης Κλεάνθης. Χρυσοχοίδης λέγεις? Ναι.
Πόντιος είσαι, ρε. Ναι. Από τον μπαμπά. Ο μισός από τον μπαμπά, ναι. Δεν φαίνεσαι όμως. Δεν είσαι τετραγωνοκέφαλος, δεν είσαι μηταράς. Δεν είμαι πολύ. Δεν είσαι αυτά. Πιο καλλιτεχνική μούρη έχεις. Ρώτα τον φίλε τι θες να ρωτήσεις. Παρακαλώ. Κάτι. Πρώτα, Κλάμπη, περίμενε λίγο. Πρώτα θα ρωτήσω τον Ραπτόπουλο. Ραπτόπουλο, ο Κλάμπης είναι όμορφος ή άσχημος? Γοητευτικό τον βλέπω. Α, ναι, γιατί στις γκόμενες βλέπω. Θα κάνει κλικ στις γκόμενες. Ναι, κάνει κλικ στις γκόμενες. Γιατί λες ότι όλοι οι πόντοι είναι άσχημοι, ρε φίλε, γι' αυτό. Όχι, όχι, όχι. Εκεί όχι, όχι, αυτό λες. Πήρε και από τη μάνα, φαίνεται. Ναι, λοιπόν. Κλεάνθη, θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, τώρα να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες. Θέλω να σε ρωτήσω τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, κάποια βασικά πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαγιά που μπορεί να κάνει. Ναι. Είναι τα πράγματα που έχετε προφανώς ακούσει πολλές φορές. Άσχετοι οι περισσότεροι. Ναι. Είμαστε πανάσχετοι. Και κάναμε και δίαιτες μόνοι μας. Εννοείται. Και τα κάναμε χειρότερα. Εννοείται. Και πηγαίναμε να γυμναστούμε και λιποθυμάγαμε. Έχουμε. Και παθαίναμε και τραυματισμούς. Βέβαια. Ναι. Για πες. Από τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε λίγο την άσκηση στη ζωή σας σε καθημερινή βάση. Έστω και αν είναι ένα 20 λεπτό περπάτημα. Έλα μου, αυτά είναι για τους γέρους. Ναι, για κάποιον που δεν κινείται καθόλου όμως είναι κάτι. Επίσης το να μπορείς να τρως κάθε 3 με 4 ώρες και αυτό θα σε βοηθήσει. Αλλά βέβαια εξαρτάται τι θα φας. Τι θα φας δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Για το διαιτολόγο τροφή είναι και το φρούτο που έχει 100-150 θερμίδες. Φρούτο. Βέβαια. Έλα μωρέ, τι θα κάνει με το φρούτο, τι να χαρίσει με το φρούτο. Η λογική είναι η εξής, ότι θα δώσει τον οργανισμό σου. Σκοπός είναι να χαρίσει και αυτό που θα βάλει. Εντάξει, σε όλα θα χαρίσει. Ναι, ρε, να χαρίσει. Δηλαδή τι. Τι θα πρωτοχαρίσει δηλαδή. Γιατί τι χαίρεσαι και πολύ δηλαδή. Τη ζωή σου. Τι ζωή είναι αυτή η πρωί. Ζωή, ναι, άσε, ναι. Έρχεται ο Εύφη, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Ζητάει ο ένας, ζητάει ο άλλος. Άσε με το. Για να είμαστε καλά όμως πρέπει να έχουμε ναι, σωστό, σωστό. Και 5 πράγματα σωστά στην υγεία μας. Οπότε τα συχνά γεύματα, η άσκηση είναι 2 πολύ απλά και βασικά πράγματα που μπορείς να ενεργοποιήσεις στο μεταβολισμό σου. Αν δεν έχεις κάποιο άλλο θέμα, ορμονικό ή κάτι τέτοιο, έτσι, μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις. Δηλαδή μην έχει κανένα θηριοειδή. Ναι, θηριοειδή ακριβώς. Δηλαδή εν ολίγης ένας υγιεινός τρόπος ζωής. Ναι, που χωρίς να πρέπει να κάνει κάποιος κάτι, να μην κινείται με ακρότητες. Δηλαδή εμείς κινούμεθα με ακρότητες. Όχι, κατάλαβα, ναι. Όχι, αλλά γενικότερα να μπορεί να είναι σε μια κίνηση και σε μια γενική κατάσταση. Εγώ που είμαι νευρικός πάω πάνω κάτω, πάω κάτω, με βοηθάει αυτό? Μετά από κάποιο σημείο δεν νομίζω ότι σε βοηθάει. Δεν με βοηθάει, ναι. Γιατί με βλέπεις πάνω κάτω. Ναι. Θα σας αφήσω. Κάτι τελευταίο να σας πω πριν σας αφήσω. Αυτό που έλεγες πριν ότι ζάχαρη, αλεύρι και αλάτι είσαι ο καρκίνος, σωστά? Έτσι λέγανε κάτι τύποι. Δεν τα ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός. Να σου πω κάτι. Το κρέας το πολύ, το κόκκινο λένε. Απέφευγε το. Δηλαδή μην το. Πολύποδες. Πολύποδες. Άμα δεν πας να δεις τον πάτο σου, γίνεται καρκίνος ο πολύποδας. Λένε οι γαστροεντερολόγοι, δεν το λέω εγώ. Έτσι έφυγε ο πατέρας. Άκουσα με λίγο. Για το τι είναι καρκίνος πλέον. Τα πάντα είναι καρκίνος, το ξέρουμε. Οτιδήποτε τρως είναι καρκίνος. Εγώ και το τηλέφωνο με παίρνω το κινητό, το κλείνω συνήθως. Ναι. Γιατί το λέω θα με φορτώσουν ένα διενέργεια. Παίρνει κανένας φαφλατάς, κανένας αυτός, μέχρι να συνονοηθείς. Πες μου, ρε, του λέω με φορτώνεις καρκίνο, καραγκιόζη. Μια ώρα με πεις δύο λόγια να πούμε. Σωστή, για να κλείσω. Πλήρω. Ναι. Ωραίο. Αμέ. Το φάρμακο για τον καρκίνο είχε ανακαλυφθεί πριν χιλιάδες χρόνια. Και ονομάζονται ισορροπία. Τι θα πει ισορροπία? Αυτό είναι το φάρμα. Τι ισορροπία σε ό,τι τρως. Α. Ναι, αυτό είναι το φάρμα για τον καρκίνο. Δηλαδή δεν μπορείς να πλακώνεσαι στα αναψυκτικά, δεν μπορείς να πλακώνεσαι στη ζάχαρη, δεν μπορείς να πλακώνεσαι στα αλάτια, δεν μπορείς. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Αν υπάρχει ισορροπία δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Σωστό. Υπερβολή λοιπόν, λες εσύ. Ναι, δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα. Είναι, το έχει πει ο πατέρας της ιατρικής. Είναι απλό. Ποιος πατέρας? ο πατέρας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ παιδιά. Για ποιο πατέρα λέει αυτός? Ένας ήταν ο πατέρας της ιατρικής, Ραπτόπουλε. Ποιος? Ο Μεγαλέξανδρος. Ποιος ρε Ραπτόπουλε? Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Έλα να δει ο Παπα-Νικολά ανακάλυψε τα αυτά, ρε, τα τεστ πάπε και μετά για τον Ιπποκράτη, ρε, που ήταν στην εποχή του λίθου. Με τα φωτάνια και τα ματζούνια, ρε. Εδώ βγάζει το έντερο, το κόβει κομμάτι, ο άλλο σαν πατσάκι και σε σώζει άλλα 30 χρόνια ζωή, ρε. Ποιο Ιπποκράτης?
Κι ο αλογομαζόχτης τώρα. Ποιος Ιπποκράτης. Εδώ βουλώνουν οι αρτηρίες στην καρδιά σου. Είσαι έτοιμος να πεις το ποίημα του Ελίτη. Γιατί βουλώνουν. Σε κοπανάει. Γιατί βουλώνουν, δεν ξέρω. Σε κοπανάει ο άλλος μπαμ που στα βγάζει. Ζεις άλλα 25 χρόνια. Ποιος Ιπποκράτης. Ο πατέρας της ιατρικής. Σάχλα μάρες. Έχουν βγει γιατρούκλαρι. Πλάκα κάνετε. Ρε. Ο πατέρας. Από κάπου ξεκίνησαν όμως. Εντάξει, άλλο από που ξεκίνησε. Δηλαδή τι. Θα πούμε ότι ο μέτρο οδηγός ο καλύτερος ήταν ο πρώτος που οδήγησε τα μάξι με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Και όχι ο Νέλσον Πικέ, ας πούμε, που έτρεχε με 400 χιλιόμετρα την ώρα και έπαιρνε τη στροφή βολίδα. Εντάξει, ξεκίνησε. Ναι, αλλά απλά για να φτάσει και ο Πικέ να στρίβει έτσι, ναι. Σημαίνει ότι κάποιος από κάπου το είδε, κάπου ναι. Κάτι το εξέλιξε αυτό. Ο άλλος ο Παπα-Νικολάου, άγια τα κόκαλά του που λέει ο Αλέφαθος, με τα κόκαλα. Ναι, τι θα τον βάλω εγώ με τον Ιπποκράτη που έκανε με τα ματζούνια την αυτή τώρα επειδή ήταν Έλληνας. Και πρέπει να τον κάνω αβάντα τώρα. Ε, όχι, δεν είναι αβάντα. Δεν είναι αβάντα. Ο Μπάραντ το 68 που έβαλε την ανοιχτή καρδιά. Δηλαδή, τι δεν είναι πατέρας της ιατρικής, τι είναι, ο θείος της είναι. Από κάπου ναι. Ξεκίνησε, σωστό. Αυτό λέω, αυτό λέω. Το εξέλιξαν. Ναι, καλημέρα. Ιπποκράτη. Έλα, ραπ. Καλημέρα. Τι θα γίνει με τους φιλοξενούμενους, γιατί υποτιμάνε τόσο πολύ τον τελικό. Επειδή η διοίκηση κέρδισε ένα σοβαρό επικοινωνικό παιχνίδι εκτός παρκέ. Μα δεν θέλουν να πάρεις. Επειδή αυτοί πήγανε και πάνε στην Αθήνα μόνο με Ολυμπιακούς μιας ομάδας, με οπαδούς μιας ομάδας, τι τους πειράζει τόσο, τους πονάει. Θα τους πονέσει φίλε αν το πάρεις. Αν το χάσεις εσένα θα πονάει. Δεν ξέρω, το πάω, το πάω. Σαν να φας μπούκοβο δηλαδή και πας στην τουαλέτα μετά, έτσι θα σε τσούζει. Ενώ τώρα, ναι, αλλιώς είναι, ακού, άμα χάσεις, λέμε, εγώ λέω μπορεί να κερδίσεις. Άμα χάσεις. Καλύτερα να έχανε στο ΆΚΑ παρά εδώ, αυτό λέω. Δεν ξέρεις. Αυτό λέω. Σε αυτό συμφωνώ, αλλά δεν θα χάσω. Αν το πάρεις, τα φαρμακεία θα πουλήσουν ένα κάρο τασπίδες στους παοξίδες. Είναι δεδομένο αυτό. Συμφωνώ. Σε λέω, θα φαρμακωθούν αυτοί άμα το πάρουμε. Θα φαρμακωθούνε. Ένα μήνα. Η Μακεδονομάχη. Η Μακεδονομάχη. Αύριο 9 η ώρα έχει αισθησιακή ταινία να τη δει στο Nova Sports. Είναι ωραία. Τι έχει. Θα σ' αρέσει. Έχει κάποια ομάδα με τον Άρη παίζει στο Παλατάκι. Ναι, αλλά στον πρώτο γύρο είδα αισθησιακή ταινία επιπίτρωση ήταν ο άλλος. Εκτός αν αλλάξαν οι ρόλοι. Άντρας υποτακτικής ψυχολογίας. Η ομάδα άλλαξε. Ναι. Η ομάδα άλλαξε. Ναι, α, δεν ξέρω. Η Τζόρτζια δεν ξέρω τι έκανε. Εντάξει. 20 πόντους σου λέω αύριο και θα σε πάρω και τηλέφωνο. Μάλιστα. Θα σε πω να με θυμάσαι. Εγώ θα δω τον Αρνόου το γλουσιρέντεξ στον Αλέφαντο. Θα είμαι στην Έδεσα με τον κόκκινο. Και κάτι ακόμα. Έλα. Αφού στην Ξάνθη ήταν επικίνδυνο να γίνει αγώνα για την τουρκική μειονότητα. Μην το πει. Σε προλαβαίνω. Ήσουν έτοιμο να το πει. Παλιά το. Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Όχι. Φυσικά δεν είναι μειονότητα, αφού είναι παραπάνω αυτή εκεί. Μειονότητα είναι οι Έλληνες. Καλημέρα. Καλημέρα. Χριστιανοί είναι πολύ για οι άλλοι. Εδώ είναι το θέμα. Κάντε μια καταμέτρηση να δούμε. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ, πού να ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι εκεί και τι δεν είναι. Θα βγάλουν τα επίσημα που μας μετράνε να μας πούνε. Γιατί ο Βασιλακόπουλος είπε αυτό το πράγμα. Θα τον κάνουν, λέει, μήνυση από την Ξάνθη. Καλά ναι. Θα τον κάνουν. Βέβαια. 87 χρόνο ο Βασιλακόπουλος, μέχρι να γίνει μήνυση θα έχει πεθάνει ο Βασιλακόπουλος. Θα τον κάνουν μήνυση αυτή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Γιώργος δάσκαλος από πάνω, τι γίνεται. Καλά. Δάσκαλε, πού χάθηκες, δάσκαλε. Εντάξει, τώρα είναι τα σχολεία, σα ακούω βέβαια. Σκοτώνεστε στη δουλειά, ρε δάσκαλε. Δηλαδή, λοιπόν, σα λυπάται ψυχή. Θέλω... Ναι. Κωστή, ναι. Κωστή, το τι κάνει ο κάθε δάσκαλο στο μετερίζο του και μέσα στην τάξη είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρει μόνο αυτό και κανεί άλλο. Αχ, φίλε, θα ήθελα πολύ να μην πει. Όποιο έχει συνειδήσει, δουλεύει. Παίρνετε ζωή από τα παιδιά. Δεν το λέω πλάκα. Εγώ το λέω στους συναδέλφους μου ότι λέγονε κάποια πολύ μεγάλη παιδαγωγός, η Μαρία Μποτεσλάδη, είχε πει κάποτε ότι το καντιλάκι με το λάδι του κάθε δασκάλου απορροφάται από το μαθητή. Εγώ έχω αντίστοιχη γνώμη. Είναι σχέση αλληλεπίδρασης. Παίρνουμε. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ένα παιδί μικρό άμα... στο σπίτι και δεν πάρει να τα βγάλει πέρα. Φαντάζομαι ότι έχει μια τριανταριά. Ναι. Και να είσαι και στο γυμνάσιο, να έχει καμιά τριανταριά αρκουδόμαγγε να του βάλει. Σωστό, σωστό. Σε κατανοώ. Παίρνει ενέργεια, παίρνει ερεθίσματα και μαθαίνει μέχρι την τελευταία μέρα πρωτού πάρει σύνταξη αν πάρει. Δηλαδή είναι εκπληκτική. Εκπληκτικά τυχερό όποιο ασχολείται με το μεταφράσιμο. Να είσαι παιδαγωγό, να βλέπει νέου ανθρώπου. Εννοείται, εννοείται. Φαντάζεσαι να δουλεύει στο ΙΚΑ και να έχει τον κάθε βρωμόγερο εκεί πέρα να έρχεται και να σε λέει. Ενώ να έχει τα παιδιά τα νέα.
Ένα πεδάκια... απλό παράδειγμα, Κωστή. Ναι. Μπαίνεις στην αίθουσα. Ναι. Μπαίνεις στην αίθουσα και για 2-3 λεπτά δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι στην έδρα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρεις ένα ερέθισμα έστω από ένα παιδικό ματάκι, μια φατσούλα, να σου δώσει μια ερέθισμα να ξεκινήσει κάτι. Φίλε, θα ήθελες να έχεις μαθητές εμένα με τον κόκκινο στο δημοτικό. Πάρα πολύ. Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Εσείς είστε ειδική κατηγορία στην παιδαγωγική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είστε και εσείς παιδαγωγοί κατά κάποιο τρόπο. Τι να σε πω. Λοιπόν. Μην το πεις γιατί θα μας κυνηγήσουν, μην το λες αυτό. Λέγε. Είστε παιδαγωγοί. Χωρίς να διαμορφώνετε συνειδήσεις. Για τον Πάο και θέλω να μιλήσω, αλλά επειδή υπάρχει τώρα και ένας διαιτολόγος από ό,τι κατάλαβα. Για βοήθεια την κατάσταση. Ναι, ναι, υπάρχει καλός διαιτολόγος, τον οποίο τον γνώρισα εγώ μέσα από τον δάσκαλο, να πούμε. Ο οποίος γνωρίστηκε με τον διαιτολόγο μέσα από την εκπομπή. Πριν το ρωτήσεις, για πες πώς μας έμαθες. Πώς γνωρίστηκα, ναι. Στην ουσία ήταν η πρώτη φορά που τηλεφώνησε σε ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ, γιατί, ναι, εδώ βράδυ. Ήμουνα στον δρόμο, γυρνούσα από κάποια... Την πατρίδα, ναι. Ναι, από Σέρες. Ναι. Και ρωτήσαν διάφορα πράγματα το δάσκαλο για τη διατροφή και πήρα έτσι την πρωτοβουλία να πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσω. Και έτσι γνώρισα το δάσκαλο και έτσι γνώρισα και το Κωστή. Και μας έφερε αυτή η κατάσταση εδώ. Για ρώτα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι 51, ναι. Είμαι 1,66 και είμαι 57 κιλά. Δεν μπορώ να βάλω γραμμάριο, παιδιά. Και τι, δεν χαίρεσαι, ρε παιδί. Γυμνάζομαι, βέβαια. Γυμνάζομαι, έτσι. Τι κάνει, στα αερόβια, για ένα αερόβιο πας. Όχι, εδώ και 3 χρόνια. Έπαιζα ποδόσφαιρο, έτσι. Παλιά, μέχρι τα 20 μου. Τώρα τι κάνω, κάνω καλλιστενική. Δηλαδή κάνω. Τι κάνει, λέει. 5 φορές, καλλιστενική με 2 λάμδα και γιώτα είναι η γυμναστική των αρχαίων Ελλήνων. Όπου σήκωναν το βάρος του σώματός. Δηλαδή, εγώ κάνω. Α, 20... με τους ημάντες κάνεις, ναι. Όχι, δεν κάνω ημάντες. Απλά από ένα ύψος, από το δεύτερο σκαλοπάτι, κάνω 20 σετ των 15 push-ups με διαφορά 20 δευτερολέπτων του κάθε σετ. Αλλά όταν τελειώσω το 15 μου, κάθομαι για 1,5 λεπτό στη στάση του push-up, της κάμψης δηλαδή. Έτσι. Σαν γιόγκα. Και μετά μέχρι να συμπληρώσω το 300. Αυτό το κάνω 5 φορές την εβδομάδα. Γιατί πιστεύω ότι δυναμώνει το σώμα και πολλά άλλα πράγματα. Ωραία. Κιλά δεν μπορώ να βάλω όμως, παιδιά, με τίποτε. Βέβαια, καπνίζω ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, έτσι. Εννοείται. Προειδώ με τίποτε. Μα τι θες τα κιλά, γιατί τι να τα κάνεις. Πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουμε, πρέπει να πάρουμε λίγο, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι έτσι από τα 18-19, δεν έχω βάλει ποτέ κιλά. Και να παραμείνετε έτσι. Αυλογημένος άνθρωπος είστε. Τρελός, ρε. Δεν χρειάζεται να πάρετε. Απλά πολλές φορές, ξέρετε, φυσιολογικό μας φαίνεται και η εικόνα που έχουμε και στην κοινωνία. Έτσι. Στην Πάρο υπηρετείς. Στην Πάρο υπηρετώ από Σταυροπολίτη είμαι. Ωραία. Μόλις με το καλό πάρεις μετάδεση στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται ποτέ. Δεν ξέρω. Θα κάνεις ένα τρίμηνο παρέα με τον κόκκινο να δεις τι αρκούδα θα γίνεις. Θα πηγαίνετε να τρώτε στα εστιατόρια. Και εδώ η συνομήλικη μου, ναι. Γενικά η ελληνική ράτσα στα 50-51, με κυλίτσες και όλα αυτά. Δηλαδή με λένε πώς είσαι έτσι. Σε ζηλεύουνε. Σε ζηλεύουνε. Yes. Πώς είσαι έτσι. Μπορεί. Εσύ είναι χοντρέ, πες 50 χρόνια, μπορεί να πει δείξει όπως εγώ να το πει. Κωστή, ακόμα και με τα πιτσίρια παίζω ποδόσφαιρο, τρέχω. Δηλαδή δεν είμαι σε σωματική κατάσταση πολύ καλή. Αλλά μερικά κιλά χρειάζονται, ρε παιδί. Ναι. Τότε δεν νομίζω ότι έχετε κάποιο πρόβλημα. Ναι, τι πρόβλημα. Δεν ξέρω. Καλά σε λέω, άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι έχετε κάποιο θέμα. Απλά τέλος πάντων, το βάρος του σώματος πρέπει να, όσο μεγαλώνουμε, να αυξάνεται. Εγώ πάντως θα σε συνιστούσα να πλακωθείς στα βάρη. Βαρύ. Ναι. Και μάλιστα. Θα σου πω εγώ γυμναστήριο, τώρα. Δηλαδή. Εγώ. Γυμναστήριο. Ναι. Θα κάνεις το αερόβιο σου και θα κάνεις πολλά κιλά. Θα σηκώνεις δηλαδή πολλά κιλά. Έτσι ώστε να αποκτήσεις μυς και να πάρεις, να βάρεις βάρος μυϊκό. Δηλαδή κατά πόδια θα κάνεις 30 κιλά, 20 κιλά, πόσα μπορεί να σηκώσεις. Πάγκο, 40 κιλά. 8 φορές. Διάλειμμα, ξανά πάλι. Μην κάνεις όπως κάνω εγώ. Ελάχιστα κιλά πολλές επαναλήψεις γιατί είμαι βρούτος ούτως ή άλλως. Και άμα κάνω πολλά κιλά δεν μπορώ να στρίψω. Δεν μπορώ να στρίψω, να παρκάρω τα μάξι. Εσύ πρέπει να κάνεις λοιπόν βάρη. Θα πάρεις ένα πρόγραμμα κτλ. Για μυϊκό όγκο. Για μυϊκό όγκο, ναι. Αλλά γράμμος υπάρχει. Γράμμος έχω κανονικό. Αφού είσαι 66. Τι? Οπότε στην ουσία συμβουλή χρειάζεται από κάποιον γυμναστή, όχι από κάποιον διαιτολόγο. Ναι, εμείς θέλουμε να χάσουμε κιλά. Όχι, και όταν κάποιος θέλει να πάρει κιλά, αλλά επειδή με τις άποψεις ότι ο καθένας πρέπει να είναι και να περιορίζεται στον τομέα που τον αφορά και το έχει
Σαφώς. Ναι, γι' αυτό σας το λέω ότι καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε και να γυμναστεί. Πάντως οι 50άριδες που μας ακούν, 45άριδες, 55άριδες, που έχουν σπλαχνικό λίπος, δηλαδή περιφέρεια που δεν μπορεί να ακουμπώ στο παντελόνι, ξέρεις τι ενοχλητικό είναι αυτό. Πάει σε ένα γάμο άλλος, εγώ την έχω πατήσει, εγώ είμαι με τις φόρμες. Κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήταν να πάω σε ένα γάμο. Βάλω το παντελόνι, πού να κλείσει το παντελόνι το κουμπί. Σαν το λαιμό του κόκκινου που το κουμπί υπέφερε να πούμε. Λοιπόν, εντάξει. Εν τω μεταξύ δεν κάθομαι καθόλου, Κωστή. Μιλάμε και μεσημέρι δεν έχω κοιμηθεί ποτέ σπάνια. Κακός. Το μεσημέρι ο ύπνος, εμένα με έλεγε ο Κούγιας εδώ μια μέρα, με βλέπεις ρε 65 χρόνια πως είμαι. Λέω, τεκνόζει. Ο Κούγιας. Ναι, ο Αλέξου. Με βλέπεις πως είμαι, είναι 65 χρονών. Ούτε για 50 δεν έμοιαζε. Λέω, ποιο, πες μου ένα μυστικό. Κοιμάμαι, λέει, το μεσημέρι 2 ώρες, πάω τη μέρα στα 2. Γιατί δουλεύει πολύ κι αυτός. Ξέρεις ότι ο μεσημεριανός ύπνος 2 ώρες είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, πού να βρεις χρόνο να μπορείς και να κοιμηθείς και 2 ώρες. Εντάξει, εγώ κάποτε όταν έκανα 10 με 12, κοπάναγα να πούμε το μεσημέρι. Άλλο έτσι. Τώρα δεν. Δάσκαλε, να τα πούμε. Να τα πούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Θα σε γερός. Επόμενος κύριος. Πάντως μας βγήκανε ρε Κλεάθη. Όλοι αδύνατοι. Όλοι αδύνατοι σήμερα. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Έλα ο Στέλιος από την αγαπημένη σου πόλη. Άρε Βεριάρα, τι έγινε. Τι να κάνει, ε. Όταν σωθεί η Κώστα θα σωθεί, να ξέρεις. Άκου να δεις, αν σωθεί η Βέρεια, δίκαια θα σωθεί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες την καλύτερη μπάλα και από τους τρεις και από τους τέσσερις που είναι να κινδυνεύσουν. Εγώ και τελευταία, τον τελευταίο μήνα. Και κρατήστε και αυτό το τερζί, το προπονητή. Τι δηλαδή άλλοι, ο Γράφας, ο αντιπαθητικός με εκείνο το πηγούνι να πούμε. Μια χαρά είναι ο τερζής, ο Αποστόλης. Μια χαρά είναι. Άκου να σου πω, με έχεις πει την Τρίτη να ρωτήσω γιατί δεν έπαιζε ο Μπαλάφας. Ναι. Δεν πέσα λόγω καρτών. Για τον Άρτσε τι σου είπε. Για όλους έχει καλή γνώμη και για τον Άρτσε. Δεν πέσα λόγω καρτών με τον Ολυμπιακό. Αυτός άμα είχε δυο στόπερ καλά και ένα φορ. Μπορεί να χτυπούσε και πεντάδα, ξέρει η Βέρεια. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτού του σκάφου που έχει, του εξτρέμ και τα δεκάρια. Κοιτάξτε, ο Τερζή είναι δουλευταρά. Ασχολείται ώρες ολόκληρες, αφιερώνει πάνω στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι προπονητής. Άλλη δουλειά κάνει, άλλη δουλειά. Όχι. Αυτό τώρα το. Είναι εκεί. Ήρθε στην K20 και πήγε μετά από ποδόσφαιρο προπονητή και τώρα το πήραν προπονητή. Και στην K20 είχε 16-17 χρόνια παιδιά, δεν είχε 20 και 19. Αυτό Βεριώτη είναι, ο παπά του ήταν στον Άρη. Α, που έπεσε το παιδί, ναι, μαζί με τον παπά σου έπεσε, παλά που έχει πει. Τον έχω φωτογραφία τον παπά του. Ακριβώς. Τον έχω, ναι, τον έχω σε πολλές φωτογραφίες, τον έχω. Ναι. Είναι και πολύ καλό παιδί. Συμπαθητικό παιδί ήταν ο Τερζής. Πέθανε νέο. Έπαιξε και βιταχνική, δόξα δράμα, νίκη βόλου. Ναι, καλό αθλητή ήταν. Πέθανε νέο. Ναι. Και ο Αποστόλης ήταν ο προπονητής, έπεσε β' εθνική εδώ εκεί. Στη Βέρεια δεν έπαιζε ο Τερζής. Αυτός ο προπονητής. Στη Βέρεια, αλλά έχει πάει και δόξα δράμα, έχει πάει και αν θυμάμαι καλά νίκη Βόλου και Τρίκαλα, κάτι τέτοια έχει πάει. Ναι, παρού το καπνισμένος είναι, δεν είναι. Αυτό ακριβώς. Έχει μυρίσει υδρότα από αποδεκτή. Δεν έχει. Μόνο. Ναι. Δεύτερο, Κωστή, ξέρετε, φοβάμαι. Άσχετα που κάνει τώρα στη διαχείριση δυνάμεων ο Ιβιτς στους παίκτες του. Τώρα έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αν δεν κάνει σωστή διαχείριση, φοβάμαι μην κάνει κοιλιά στο τέλος η ομάδα. Α, εσύ φοβάσαι στο φινάλε, μην κολώσει. Ναι. Ακριβώς, κάνει την κοιλιά. Δηλαδή τώρα είναι στη μέγιστη απόδοση, μετά αρχίζει και κάνει κοιλιά. Να μην πέσει τώρα. Εσύ λες ότι είναι στο πικ, απάνω. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Στο τέλος. Και εκεί θέλω να δω μετά τι θα λέει ο Ήβιτς. Γιατί δεν τον πάω τον Ήβιτς. Είμαι παοξής, δεν τον πάω. Δεν τον πας για τη μάπα του, για τη φάτσα του. Ακριβώς. Εμένα μου αρέσει ο Ήβιτς. Είναι στριφνός βέβαια, άχυλος και μοχθηρός όπως όλοι οι Σέρβοι. Αλλά είναι παιδαράς γιατί δεν είναι λαϊκιστής. Διάλειμμα και τα λέμε. Δεν είναι λαϊκιστής. Μπράβο του. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάς, έρχεται ο Ντελιβεράς.
Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο δάσκαλος ξέρεις, του box. Κοτόπουλο, χορτάρι. Κοτόπουλο, χορτάρι. Μπριζόλα, χορτάρι. Έχει φουλάρει στην πρωτεΐνη, έχει γίνει κρεατοφάγων. Καλά κάνει. Είναι και αυξημένες οι ανάγκες του από το πρωί μέχρι το βράδυ, ή κάνει προπόνηση ή είναι στο γυμναστήριο. Ναι. Οπότε κάπως πρέπει να το συντηρήσει. Πολύ μπριζόλα, φίλε. Πολύ κοτόπουλο, να πούμε. Ναι, τρώει, ναι. Τρώει αρκετά. Γιατί πρέπει τρώει, να φάει. Δεν τρώει τη γανιτά. Δεν τρώει τη γανιτά και δεν πρέπει να τρώει ψωμί. Και αυτό τον βλέπω τούμπανο, να πούμε. Δηλαδή, αναψυκτικά δεν τον βλέπω. Όχι, ψωμί δεν τον βλέπω. Ψωμί δεν τον βλέπω και δεν τον βλέπω να τρώει και τη γάνη. Άρα είναι τρία πράγματα τα οποία μου φαίνεται ότι. Είναι βασικά, αλλά είναι και οι ανάγκες του τέτοιες. Αυτό δηλαδή είναι που λέμε. Ότι... Ρεκλιά, τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή. Τώρα με μείον 2 βαθμούς Κελσίου ναι. Και βλέπεις ένα ωραίο ψωμάκι φραντζόλα, να πούμε. Μόλις έχει βγει. Ναι. Δεν το βάζει να το φας, να πούμε λίγο. Με τι? Με το φαΐ σου, να πούμε. Μπριζόλα δηλαδή. Δεν μπορείς να το φας το ψωμί με τα μακαρόνια. Ε, παιδί μου, τρως πατάτε βραστή με μπριζόλα. Ναι. Δεν θα φας δύο φέτες ψωμί. Όχι. Να βουτήξεις και σε σαλάτα λίγο. Όχι. Αφού τρως τις πατάτες. Και... Μην τρως τις πατάτες και φάει λίγο ψωμί. Α, μην τρως πατάτες. Ναι. Α, δηλαδή ψωμί και πατάτα δεν λέει. Ε, ναι. Ναι. Γιατί στην ουσία είναι πλεονασμός. Ναι. Είναι σαν να τρως μακαρόνια με ψωμί. Δεν μου λες. Και λίγο ρύζι από τότε. Θα σου κάνω εγώ, μας ακούει κόσμος πολλής. Εμένα μου αρέσει να μου γαργαλάς το λαρίγκι. Ναι. Και το αναψυκτικό αυτό το βίκος που πίνω τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ή μια κοκακόλα, ξέρω εγώ, όταν φάω, μ' αρέσει να αισθάνομαι στο λαρίγκι, ας πούμε, αυτό το πράγμα, και μετά γρουκ να ρεύομαι, να πούμε, και να βγάζω το αυτό. Κακό, ε? Όχι, κακό. Άμα θες, πιες μια σόδα, να μην πάρεις ναι, θερμίδες. Σόδα, ναι, 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 σόδα. Συμπλήρωσε σόδα. Γραμμές γάμο το Θεό σου. Τι είπε ο άνθρωπος. Το Θεό το δικό μου έβριζε. Εγώ είμαι άθεος, ρε φίλε. Τι το δικό μου το Θεό, τι το βρίζεις. Τον έχεις στον αέρα. Για να βγάλω. Φίλε, εγώ είμαι άθεος. Το Θεό το δικό μου, μην το βρίζεις. Δεν έχω Θεό. Καλημέρα. Καλημέρα και σκατά στα μούτρα. Τώρα τι, φίλε. Άμα σε βρω στον δρόμο δηλαδή και σε πλακώσω και σου ρίξω τα σαγόνια στο γόνατο, θα φταίω εγώ. Καραγκιόζι. Καραγκιόζι. Παλιά άνθρωπε. Βρίζεις τον Θεό που εγώ δεν είμαι. Θρήσκος και νευριάζω. Φαντάζεσαι τώρα εγώ να πίστευα στο Θεό. Θα έμπαινα μέσα από τη γραμμή, θα σου τραβούσε ένα κουτουλίδι, σου σπάσω 4 δόντια κάθαρμα. Λέγε φίλε, καλημέρα. Κάθαρμα. Καλημέρα. Η βρίζει στα θεία. Το Μάρι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Αριανός από Άθηνα, τι κάνουμε. Γεια σου, ρε φίλε. Βρίζει τον άθεο το Θεό του. Δεν έχει το Θεό σου, ρε φίλε. τον Μετά τη σημερινή εκπομπή, ξέρεις, κατάλαβα, ρε φίλε. Τι κατάλαβες, ρε φίλε? Ότι κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με τίποτα. Ο κοντός θέλει να ψηλώσει, ο ψηλός θέλει να κοντίνει. Ο δύνατος θέλει να χοντρίνει, ο χοντρός θέλει να δυνατήσει. Ο χαρισματικός θέλει να αφαιρέσει, ο λιγότερο χαρισματικός θέλει να προσθέσει. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος λοιπόν, με τίποτα. 1996, αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης. Δημήτρης Κολάτος, σκηνοθέτης της κουλτούρας. Πάνε πάρε μου, λέει, τον ηθοποιό Σπύρο Φωκά από το αεροδρόμιο. Το ψήλο που έκανε τον Ομάρ Σαρίφ. Ναι. Πάω με το πούντο, τσίλικο το πούντο, του έχω βάλει και μια ζάντα αλουμινίου, να πούμε, κάγκουρα από την Τούμπα εγώ. 5.000 χιλιόμετρα. Κύριε Φωκά, λέω, ελάτε από εδώ και τα λοιπά. Παρακαλώ. Μου λέει, ρε, εσύ, τι ωραίο αυτοκινητάκι είναι αυτό που έχει. Λέω, σ' αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Λέει, ωραία. Να το κάνω, λέει, με λέει μια βόλτα. Τρεις βόλτες, λέω, κάτω. Πλάκα με κάνεις. Εγώ σε έβλεπα στο έργο που έκανες, λέω, τον Ομάρ Σαρίφ, λέω, και τα λοιπά, και θα σου δώσω το πούντο. Πόσα άλογα έχει, ρε, λέει αυτό. Λέω, 55 άλογα. Το κάνει μια-δυο γύρες και τα λοιπά. Και τι μου λέει ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο, λέει, θα πάρω κι εγώ ένα τέτοιο. Λέω, τι αμάξι έχεις. Μια BMW 320, μου λέει, η δίθυρη. Λέω, θες να αλλάξουμε, λέω. Είχε την ανάγκη να οδηγήσει ένα μικρό αυτοκίνητο μέσα στην πόλη κτλ. Γιατί το BMW το 320 φαίνεται του κατάπινε τα μεδούλια, να πούμε, του Σπύρου του Φωκά. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι ευχαριστημένος κανείς, ναι. Ναι, ναι. Αυτό καταλάβει. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Δηλαδή στους άντρες αυτό που είπαμε. Ξυπνάω το πρωί εγώ, μπαμ, κατουράω, κάνω δόντι, φεύγω σε 4 λεπτά. Τυχερός άνθρωπος είσαι, με λέει γυναίκα μου. Δεν έχεις, λέει, μαλλιά. Θέλω κάτω κουρεύει και τσιγάρα. Σε 4 λεπτά ο Ραπτόπουλος έχει πάει κάκα δόντια, έχει φύγει στο πάρκο τα Εθαράπη να πάρει καφέ.
Κατάλαβες, τυχερός άνθρωπος λέει. Ναι, αλλά όταν πιάνει το κρύο και η κακάρα μου εμένα ή χτυπάει ο ήλιος και σε ψεμιάζει επάνω, δεν λέω τυχερή είστε εσείς που έχετε μαλλιά και κρυολογώ εγώ. Συνέχισε Αργιανέ από την Αθήνα, λέγει. Μάλιστα, μάλιστα. Και οι γυναίκες το ίδιο, έτσι. Ναι. Όχι για στήθος, όχι για χείλη, να βάλεις, να βγάλεις. Το ίδιο παντού, σε όλα τα φύλλα, όλοι το ίδιο είμαστε. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Παίρνει άλλος, λέει, είναι 57 κιλά, 1,65, πόσο είπε ότι είναι. Ναι. Όσοι μας ακούνε και είναι πάνω από 100 κιλά, παρακαλά να είναι στη θέση του. Και να κοντίνουνε, βρε. Και να... ναι, ναι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, είναι ανικανοποίητον. Ανικανοποίητο, ναι. Ναι, δε από αυτό που σκέφτηκα, εντάξει. Ναι. Ικανοποιείται με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αγωνιστικά τα θέματα. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, γιατί το μπάσκετ πιστεύω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Άρη, αφού έχει οριμάσει, του δίνεται η ευκαιρία να αντιμετωπίσει ένα τελικό κυπέλλου με οριμότητα, με σύνεση και όχι με πανηγυρισμούς και να ψήνουμε σουβλάκι και αρνιά. Να το αντιμετωπίσουμε δηλαδή όριμα, αυτό θέλω να πω. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό, αυτό που έχω αντιληφθεί, δεν ξέρω πώς το κατάφερε Ανασόπουλος, ότι τώρα που είναι το δεύτερο μισό της σεζόν, ότι η ομάδα φορμάρεται. Ενισχυθήκαμε φοβερά στην άμυνα. Πήραμε στόπερ, πήραμε δεύτερο στόπερ ψηλό και επιτέλους μπορούμε να παίξουμε και το 3-5-2. Εφόσον και εάν προηγηθούμε 2-0-1-0 και θέλουμε να κρατήσουμε αποτέλεσμα. Έτσι. Και θέλω να βελτιώθηκε πολύ μεσοαμυντικά. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Αυτός ο Σόουζα μπορεί να παίξει και χαφ. Ο άλλος ο... Πώς το λένε εκείνο το μαύρο. Τρομερός. Ο Μακακούμπο πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι. Τρομερός. Ναι, ναι. Κόβεις. Κόβεις τον Μπόι. Δυο στόπερ πήρες και ένα εξάρι. Και το στόπερ σου ένας μπορεί να παίξει και εξάρι συνάμα. Ευλογία, βγήκες. Κάνεις ένα μπόντο στη Λαμία. Παίρνεις και τον Εύωσμο. Πας στο Ριαβόγλου γλυκά πανοράματος και τελειώνεις. Άντε τώρα. Βέβαια. Ξέρεις το θέμα. Έχω παρατηρήσει κάποιους αυτοματισμούς που τους δουλεύα από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή ξέρω τα αριστερά και δεξιά μπακ να πατάνε περιοχή ταυτόχρονα. Ο εξτρέμ να πατάει περιοχή που πιάνει πλάτος ο μπακ. Ποιος θα ανέβει, ποιος θα μείνει πίσω. Βέβαια. Καλές επαναφόρες μετά τα καθήμπαλα. Βέβαια. Αυτά αρχίζουν και του βγαίνουν τώρα. Είναι που θέλατε να διώξετε τον Αναστόπουλο γιατί έκανε στη Λαμία, στην Καρδίτσα εκεί. Ένα-ένα. Η άμπαλη, η Αργιανή. Για τον μπάσκετ, τι να πω. Πείτε ό,τι θέλετε για τον προπονητή. Δεν ξέρω εγώ τι. Του άκουγα στου 92 και 8 εκεί τη γρίνια του του Καζατζίδη. Μια. Σαν τι γυναίκε μετά την εμινόπαυση. Αυτό είναι πολύ θετικό σημάδι, το οποίο μου δείχνει δύο πράγματα. Ότι και η χημεία στην ομάδα έχει δέσει σε συνδυασμό με τους αυτοματισμούς που του βγαίνουν, σύν ότι ενισχυθήκαμε ουσιαστικά και όχι με μεταγραφές παλτά Καστοριάς, και σύν, ρε φίλε, ότι η ομάδα έχει αρχίσει και φορμάρεται. Το οποίο σημαίνει ότι τώρα, στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, που είναι πολλά μάτς και ξαναβολής κτλ., που χρειάζεται αντοχές η ομάδα και να αποδώσει για να πάρει το αποτέλεσμα, ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να το κάνει, έτσι ώστε να ατενίσουμε τη Super League πιο εύκολα. Θέλω να δώσω, κλείνοντας, συγχαρητήρια στον Νίκο Ανασόπουλο, που αντιμετώπισε το θεσμό του κυπέλου υπεροπτικά και έδωσε έμφαση στο πρωτάθλημα. Χωρίς εξευτελιστή. Για όποιον και να κερδίσει τις εντυπώσεις. Ναι. Έκανε rotation και στα δύο μάτς. Και έπαιξε τον Ολυμπιακό σα ίσα. Για όποιον δεν το αντιλήφθηκε. Ο Άρης της Β' Εθνικής. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα. Με Χαριτονίδη στο όπρο στο Καραϊσκάκι. Πω. Το μέσον για να... τον εξαφάνισε τον Καρτόσο. Ο Χαριτονίδης. Πω ρε φίλε. Κάντε καλή συνέχεια Τσο. Για χαρά. Yeah. Για πες τη σελίδα ρε, δεν την ξέρω. Ξαναπέστε να. Διαιτολογικό γραφείο Χρυσοχοίδης Κλεάνθης. Τι διαιτολογικό γραφείο. Αυτή είναι. Αυτό πατάω είναι... αυτό και μπαίνω και στο βλέπω. Στο Facebook, ναι, στο Facebook. Και μιλάνε μαζί σου έτσι και. Ναι, μπορεί να μου στείλουν εκεί. Ναι, μήνυμα. Έχω τα στοιχεία μου εκεί, το τηλέφωνό μου και οποιαδήποτε απορία, ας πούμε, μπορώ να λύσω κάπως έτσι, ναι, θα το κάνω. Παίρνεις και τα ωράρια που δουλεύουνε. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω άλλο ωράριο, ο άλλος που είναι δημόσιος υπάλληλος. Εννοείται. Μα στην ουσία αυτό κάνουμε. Ναι.
Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, στείνουμε το διαιτολόγιο ανάμεσα και ανάμεσα λίγο και με τις ανάγκες. Είσαι από τις περιπτώσεις που δεν είναι πολύ εύκολες. Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολες, αλλά. Στο ωράριο, έτσι. Το ωράριο είναι μεγάλο θέμα, ναι. Ναι. Είναι θέμα το ωράριο. Τώρα, εγώ που ήπια τον καφέ αυτόν και ήπια και τη Βίκο. Ναι. Άμα χτυπήσω και ένα κουρασάν το βράδυ, κάηκα. Εντάξει, τσουρουφλίστηκε. Ναι. Δύο κουλουράκια μικρά, κριτσινάκια να φάω. Ναι, τι αλλά τι, δεν έπρεπε να πιεις τη λεμονάδα. Το καφέ μόνο, το καπιέ, το καφέ, ναι, πιέστον. Είναι, αλλά το λαιμό μου πώς θα το έκανε. Έχω σημειωτζή στο λαιμό μου. Σόδα. Σόδα, ναι. Σόδα, Χυμό πορτοκάλι. Ναι. 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 Γενικά φυσικό χυμό. Φυσικό χυμό. Τώρα αυτό, ας πούμε, είναι γεμάτο ζάχαρη. Ναι. Δεν μου λες μετά την προπόνηση. Και πότε θα την κάψει τη ζάχαρη. Ναι, σωστό. Στον ύπνο μου. Δεν μου λες τώρα το... αυτό το που πίνουμε, τους ηλεκτρολίτες, πειράζουν μετά την προπόνηση. Για μένα οι ηλεκτρολίτες είναι από τα βασικά. Από τα βασικά στοιχεία που πρέπει κάποιος να έχει που κάνει συστηματικά γυμναστική. Άμα αρχίσει τώρα, αλλά, αλλά ναι. Πρέπει, ναι, αυτό ναι. Πρέπει να, πούμε, να το πούμε λίγο στον κόσμο. Για πες το λίγο να μάθει ο αθλούμενος. Ότι ναι. Πρέπει να τους καταναλώνει κάποιος σωστά. Δηλαδή, η σωστή χρήση των ηλεκτρολιτών ναι, είναι να πιει από το ένα μπουκάλι που θα έχει μπροστά του, το 1 τρίτο πριν την προπόνηση, ναι. Το 1 τρίτο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και το 1 τρίτο αφού τελειώσει η προπόνηση. Σοβαρά μιλάς, ε? Ναι, οι περισσότεροι από ό,τι το έχω πίνουμε μετά, ρε φίλε. Το πίνουμε μετά. Τι το πιω, να το ευχαριστήσω. Μετά ο ηλεκτρολίτης δεν κάνει τη δουλειά που είναι να κάνει. Έλα. Δηλαδή στην αρχή θα σε φορτώσει. Έχει τέτοια μυστικά, ε? Βέβαια. Έλα. Θα σε φορτώσει με απλά ζάχαρα για να βγάλεις την προπόνησή σου. Ναι. Θα κρατήσει οτιδήποτε. Όλους τους ηλεκτρολίτες που μπορεί εσύ να απεκρίνεις με τον υδρότο σου, τους κρατήσει ένα επίπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και μετά θα μπορέσει να δουλέψει. Καλύτερα τότε να είναι υδατώσει. Ωραία μου τα λες. Ωραία μου τα λες. Ευχαριστώ. Απλά το θέμα είναι ότι τους περισσότερους, εγώ και σε ποδόσφαιρο που έπαιζα μέχρι πέρσι και τα λοιπά, τους περισσότερους τους έβλεπα ότι αφού τελείωνε η προπόνηση, πέραν τον μπουκάλι όλο. Όταν λες έπαιζες ποδόσφαιρο σε ομάδα ή 5x5 έπαιζες. Είχαμε ομάδα που παίζαμε σε τουρνά 5x5 ωραίος. Και 10x10. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Ναι. Μπακ έπαιζες. Για πίσω ναι, σε κόμμα. Ναι. Μπακ. Σε κατάλαβα εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Σε ακούμε φίλε, ναι. Ναι, Παοκτζής από Πειραιά είμαι. Παοκτζής από Πειραιά. Ναι. Τι, εξόριστος είσαι, τι. Τι λέτε, ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα από Παοκτζής. Ναι, αν φύγεις τώρα στον Πειραιά και φωνάξεις Παοκ, θα βρεις καμιά πενταριά και θα σου πει ένα αδερφέ να πάμε να φάμε κανένα ψάρι, μάλιστα. Άμα δεν πιστεύεις, κατέβα. Δεν πιστεύω, τι, να πιστεύεις, ότι να σε πω ψέματα. Ωραία, να σε αφήσω το τηλέφωνο μου να κατέβει να σε πάω εδώ. Ναι, να μας δίνουν παρέα. Τι λες. Όχι, κοίταξε, άμα είσαι σωστός. Αμέσως σωστός όπως είμαι εγώ, δεν έχεις προβλήματα με τα παιδιά εδώ πέρα και με Ολυμπιακούς και με Παναθηναϊκό. Άμα είσαι σωστός, τώρα, άμα είσαι τι να σου πω, κατάλαβες. Άμα είσαι καρνίβολος και σε τρώει γλίτσα, ναι. Ναι, τώρα, άμα, όταν μιλάς σωστά, να παραδέξεις κάποια πράγματα και τέτοια και αυτά. Στον Πειραιά, αν επιτρέπετε, είσαι από τον Πειραιά ή έχεις πάει εκεί. Ναι, γέννημα θρέμα είμαι. Και από πού έγινες παόξης εσύ, από πού ορμόμενος. Εμένα με τον παόξη η σχέση μου ήταν ερωτική εντελώς. Πόσο ετών είσαι, πόσο ετών. Κεραυνοβόλο. Είμαι 43 και βλέπω τον ΠΑΟΚ ανελιπώς από τα 7 μου χρόνια. Ο πατέρας σου, αν επιτρέπετε, τι ομάδα είναι. Ο πατέρας μου δεν με επηρέασε καθόλου, είναι ΠΑΟΚτζής. Από πού είναι ο παπάς. Από Κατερίνη. Γι' αυτό. Όχι, θα σου πω γιατί. Σου λέω, δεν μου είπε καν, δηλαδή όταν εγώ ρωτήθηκα τον ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε κανένα ρόλο, γιατί θα σου πω και πώς έγινε. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν ΠΑΟΚτζής. Αλλά επειδή ήταν πολύ μπαλαδόφιλο και είναι μπαλαδόφιλο, δεν τρελαίνεται να βλέπει μπάλα συνέχεια. Θα πήγαινε να δει τον εθνικό σίγουρα. Α, μπράβο. Μου λέει πάμε. Γιατί με πήγαινε μια. Δηλαδή κάθε Κυριακή πηγαίναμε σε κάποιο γήπεδο. Όποιο μου άρεσε εμένα. Δηλαδή διάλεγα ένα παιχνίδι. Διάλεγε παιχνίδι. Αλφα εθνική να... απαραίτητα ή β'. Ό,τι να είναι, αλλά μου λέει. Υπήρχαν πολύ ωραία παιχνίδια στην αλφα εθνική. Πρέπει να έχει δει πολύ ιωνικό, φιλέ. Πολύ και. Ιωνικό, με κανελάκι πρέπει να έχει δει πολύ. Ναι, πολύ. Αλλά έχω δει και Πανιόνιος Λάρισα, ας πούμε, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, δηλαδή που είχε ωραία παιχνίδια πηγαίναμε, δεν είχαμε. Και τον ΠΑΟΚ δηλαδή πώς τον ερωτεύτηκες, για πες μου. Με τον ΠΑΟΚ φίλε ήταν το 81-82 κάπου εκεί. Πες μου μάτς, άμα ήταν τότε θα το θυμάμαι, λέγε. Όλα τα θυμάμαι, άκου να δεις, σαν τώρα τα θυμάμαι ρε. Για πες μάτς, θα σου πω εγώ το σκορ. Είναι κάπου το 81-82 και είναι εθνικός ΠΑΟΚ και έρχεται 1-2 τελικό σκορ. 1-2. Ναι, 1-2. Φαντάζομαι Τρίμχολ το ΠΑΟΚ τότε με Γεωργόπουλον. Όχι, δεν ήταν 1-2, ήταν 0-2. Μπορεί, μπράβο, ναι. Και ήταν στο δεύτερο ημίχρονο τα γκολ. Αυτό δεν το θυμάμαι. Στη μεριά του ρολογιού.
Αυτό που θυμόμαστε τώρα, Κώστα. Στη μεριά του ρολογιού. Τώρα. Καλοκαίρι ήτανε. Όχι, όχι, όχι. Ντάλα χειμώνα. Ντάλα χειμώνα. Άρα ήταν άλλο μάτσα. Άρα μπορεί. Τρίμχολτ. Σου λέω περίπου εκείνη η εποχή τώρα. Πού να τα θυμάμαι, ξέρει. Αυτό που θυμάμαι σαν τώρα και θα σου πω. Α, ήτανε. Άκου, άκου. Ναι. Ήτανε Εθνικός ΠΑΟΚ 1-2, 1981-82, 0-2 και μείωσε ο Ιλούγκα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μείωσε ο Ιλούγκα, ναι. Και φωνάζανε οι εθνικοί, τρέξε μαύρε γιατί θα πεινάσεις. Άκου να δεις πώς είχε το σκηνικό. Πώς είναι φίλε, ναι, έτσι έχεις δίκιο. 81-82 σεζόν ήταν, έτσι. Έτσι είναι, ναι. Το παλιό Καραϊσκάκι, ναι. Το θυμάσαι, οι 6, 7 και οι 8. Ναι. Πάμε εμείς με τον πατέρα μου στην 8, πολύ συννεφιά, σχεδόν νύχτα, και είναι πάρα πολλές χιλιάδες παουζίδων στην 6 και στην 7. Λοιπόν, ακόμα δεν μου έχει πει εμένα τίποτα ο πατέρας μου. Όλοι κύριοι, ένας και ένας. Γραβάτα και κουστούμι φοράγανε. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ένας και ένας, λοιπόν. Σαγιονάρα, κάλτσα, χρυσό δόντι. Για αυτό λέτε εμένα ο πατέρας μου δεν με επηρέασε. Δεν μου είπα πολύ το στήμα. Τι να σε πει. Μόνο που τους είδες, ήρθανε οι καρνίβαλοι από πάνω, τελείωσε. Παοκάρα όλοι, καθάρισε. Και βλέπω μόλις βγαίνει ο ΠΑΟΚ να γίνεται η νύχτα μέρα από τα καπνογόνα και να κάνουν σαν τρελή όπως όταν βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ. Μένω εγώ αναβδός, τους κοιτάω, ξέρεις όσο κρατάει αυτό 15-20 λεπτά ή τέλος πάντων ιστορία. Και του λέω, εμπομπά, του λέω, γιατί ξέρεις εκείνα τα χρόνια Θεσσαλονίκη ήταν πολύ μακρινή με την Αθήνα. Δεν όπως τώρα που λες καβαλά τα αυτοκίνητα και σε 4 ώρες είμαι εκεί. Α, μπαίνεις μέσα στην. Ναι, πώς τη λένε, ήταν, στην. Ναι, μια εταιρεία με κάτι άχυλες. Ναι, αεροσυνοδός, μπαμπαμ. Ναι, ναι. Και του λέω, πατέρα, του λέω, αυτοί λέω ήρθαν για την ομάδα τους από πάνω. Μου λέει, ναι. Αυτό ήταν, φιλέ, δεν με ενδιαφέρεται το αγωνιστικό κομμάτι. Εσύ το καρνίβολο ήθελες να δεις. Έτσι. Με εντυπωσίασε φοβερά που αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν τόσο πολύ την ομάδα. Και από τότε φαντάσου δεν έχω χάσει παιχνίδι από δηλαδή σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή τέλος. Πολλά ταξίδια εντός, εκτός. Άστα να πάνε, τέλος πάντων. Μια ζωή πάω, ας πούμε. Και δεν θέλω να σου πω ότι για να μην μακρηγορούμε και λέμε αυτά. Ότι τώρα τελευταία και σου μιλάει ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολλά ταξίδια στην Τούμπα, είναι ότι μου φαίνεται αδιανόητο να είσαι Θεσσαλονικιός και να μην πηγαίνεις στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν ήμουν πάνω, θα πήγαινα και στις προπονήσεις, ρε παιδί μου. Και αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος του ΠΑΟΚ απουσιάζει από το γήπεδο. Για μένα, όταν ας πούμε με μικρές ομάδες είχες 30.000 κόσμο, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν είχες Νόβα στο καφενείο, φίλε. Τι να μου πει μωρέ τώρα η Νόβα, δηλαδή εμένα μου φαίνεται αυτά πολύ λίγα να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα, άντε εγώ σου λέω όλη τη χρονιά φέτος, να δεχτώ ότι τους κράτησε μακριά τον κόσμο κάτι κακές εμφανίσεις, κάτι το κρύο. Τώρα όμως, αυτή την Κυριακή, δεν έχεις καμιά δικαιολογία. Και παίχτες σου έφερε, και καλούς παίχτες σου έφερε, και κρύο δεν έχει, και χιόνια δεν έχει, και δικαιολογία. Θα έχει 7-8.000 θα έχει. Και τι, εγώ θέλω να ανοίξω τη δράση και να είναι τίγκα. Ναι, αλλά εσύ όταν πήγαινες στο γήπεδο με τον Κώστα, πατέρα σου, τον γλυκό Κώστα, πατέρα σου. Κώστα, άκου να σου πω. Το πακέτο Αντελόρ φεύγα βολίδα να πούμε. Άκου, και σκύλοι χοληστερίνη είχαν. Τώρα είναι άλλες οι εποχές, ναι. Όχι, άκουσα να σου πω. Εμένα αυτά με τα οικονομικά δεν μου είναι τίποτα. Είμαι μεροκαματιάρης και όταν με έπαιρνε, ανέβαινα μόνος μου, με το τρένο για να δω πάω Καθηναϊκός και για δύο εβδομάδες δεν είχα λεφτά. Άσε, φίλε, αυτά με τα οικονομικά δεν μου λένε τίποτα. Προτιμούσα να ανέβω επάνω και να μην έχω δύο εβδομάδες λεφτά, να πάρω ένα κρουασάν εδώ πέρα κάτι να φάω, για να πάω να δω πάω Καθηναϊκός. Με τα κρουασάν, κλείσε παλιά άνθρωπε, γιατί τώρα πεινάω. Με τον γκολ του Κατσούρη, το 1-0 του συγχωρεμένου. Δεν μπορώ να πω δικαιολογίες για οικονομικά. Ωραίος. Τέλος πάντων. Κάτω με τι ασχολείσαι, μεγάλε. Οδηγός είμαι. Οδηγώνει άψιλο κατηγορία. Σε φορτηγό. Ναι. Ζάχαρη, να προσέχεις. Φιλιά. Έγινε. Τα λέμε, ωραίος. Μου είπε την ιστορία του. Ήθελα να μάθω την ιστορία του, πώς έγινε, τι ήταν ο παπάς από την Κατερίνη, πήγε κάτω. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον να είσαι. ΠΑΟΚ, ο Ιλούγκα μείωσε. Έτσι. Φορτούλα, τερματοφύλακας, Γούναρης, Καρτάδος, Ιωσιφίδης. Τα λέμε, Κωστή. Να σε καλά. Σου πω για τη σύνθεση. Δημόπουλος, Κωστίκος. Ποιος ξέχνα, Τρίμχολτ, όπως είπε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα, όσοι είστε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοσμάγλου. Σου ήρθαν μηνύματα, Χιλιτίδη. Κανένα δεν μου ήρθε εμένα. Δεν διάβασα μηνύματα γιατί στην οθόνη τη δική μου δεν μου ήρθε κανένα. Εσύ κλειστό ράδιο, μεγάλε. Καλημέρα. Συγγνώμη, κύριε Απτόπουλε. Δεν έχω κανένα.
Μ' ακούτε κύριε Αυτόπουλε. Ανανέω. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, με συγχωρείτε για το ράδιο. Έλα, πάμε. Μ' ακούτε τώρα. Πολύ καθαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Ακόμα βρικόλακας δεν με βρήκε. Εύχομαι να μην σας βρει. Κάποια στιγμή θα με βρει, δεν μπορεί. Μέχρι στιγμής καλά, καλά είμαστε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Για πες. Χαίρομαι, χαίρομαι. Δεν πήρα να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικά θέματα. Γι' αυτά άλλωστε υπάρχουν ραδιοφωνική παραγωγή, παύλα δημοσιογράφη της SCM, όπως ο κύριος Κόκκινος. Δεν πάλι τα ίδια. Τον έχω μια δυναμία τον κύριο Κόκκινο, κύριε Αυτόπουλε, και δεν μπορώ να την κρύψω. Ναι, έτσι. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον φίλο μου τον Πάπα. Μπορεί να παραπέμπει στο φίλο σας τον Πάπαρο. Χθες μίλησα με τον Πάπαρο. Με παίρνει ο Πάπαρος τηλέφωνο. Παλιωτόμαρο, έπαιξα 3-1 σκορ, Ολυμπιακός Άρης 10 ευρώ. Θα σε σκίσω. Λέγε. Τα κλαίει τα 10 ευρώ, κύριο Πάπαρο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήρθαν τα μηνύματα, θα τα διαβάσω όλα. Έλα, λέγε. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε καταναλώσει λίγο αλκοόλ. Δεν είμαστε ύποπτοι, μην κάνετε. Σταμάτα, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Πώς τον είδατε τον Άρη χθες, κύριε Αυτόπουλε? Τον Άρη είναι στα πάνω του, σαν σωματείο. Χαίρομαι, χαίρομαι, κύριε Αυτόπουλε. Από τον κύριο Καρυπίδη δεν έχουμε κανένα παράπονο μέχρι στιγμή. Να μην έχετε ποτέ. Πέρσι παίζαμε με το Φιλότα Φλόρινα για το κύπελλο, φέτος με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα βήμα προόδου αυτό. Αν και εντάξει, τώρα δεν έχω ξεπεράσει το σοκ, κύριε, από τον προηγούμενο ακροατή. Πραγματικά, τώρα που αναλογίζω με τις κουβέντες του, πω κύριε Ραπτόπουλε, πραγματικά, να του δώσουμε ένα μετάλλιο του προηγούμενου. Τι μετάλλιο? Ξέρω εγώ. Μετάλλιο ΠΑΟΞΗ. Τι μετάλλιο να του δώσουμε? Φίλε, είναι μες στον Πειραιά, ΠΑΟΞΗς, δεν είναι εύκολο. Βέβαια, να του δώσουμε ένα επίδομα. Μην το ειρωνεύεσαι, γιατί ΠΑΟΞΗ στον Πειραιά είναι πιο σπάνιο από Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε, κύριε Ραπτόπουλε? Στα δημοτικά του Πειραιά ΠΑΟΞΗ δεν θα δεις. Στα δημοτικά της Θεσσαλονίκης θα δεις τουλάχιστον σε κάθε τάξη δύο. Στην κόρη μου υπάρχουν δύο στο σχολείο, στην τάξη της. 12 χρονών, ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, είναι η εξέλιξη των πράγματων. Μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε. Τι να κάνουμε, να πάρετε πρωταθλήματα. Κύπελα, να παίξετε μπάλα, να φτιάξετε μια κερκίδα από τα παλιά. Βέβαια. Ναι, από κύπελα δεν έχουμε που να τα βάλουμε, κύριε Ραπτόπουλε. Τι να σας κάνω, μωρέ τώρα. Το κάνει ανακαίνιση ο άλλος, δεν έχει που να τα βάλει. Τι να κάνουμε τώρα. Λέγε. Δεν χωράνε, θα κάνει επέκταση και στη θάλασσα. Ναι, τα απαγορέψανε. Λοιπόν, θα δώσει και θα βαφτίσει και το πρωτάθλημα, έτσι. Σε πειράζει, ε? Εμένα καθόλου. Ο κύριος Τζόρνταν χαίρεται, φαντάζομαι. Βέβαια, αφού ο πρόεδρος δίνει λεφτά και μιμείται το Μαρινάκι. Όλοι αυτοί είναι μικροί γάβροι. Θέλουν να μοιάξουν τον Ολυμπιακό. Είσαι, είναι οι γάβροι του Βορρά. Καλά κάνουνε. Αυτά να τα πείτε στον προηγούμενο. Από και εσύ στη Β' Εθνική γάβρος του Βορρά είσαι. Με τα πενάλτια. Τι, δεν κάνεις και εσύ τι? Ο Όφη ακόμα στην Κρήτη να πούμε τα κουμπούρια βαρά τα ταβάνια η Κρητική. Σιγά, κύριε Ραπτόπουλε. Πώς σιγά, κύριε Ραπτόπουλε. Πώς. Γεμίσαμε αίματα. Σιγά, κύριε. Εκείνος ο Τζιμπούρ, ο βαθμός μπορεί να είναι ευεργετικός εκείνη η βουτιά που έκανε με τον Αιγινιακό. Μη λέτε έτσι για τον Τζιμπούρ, γιατί έχει σοβαρό τραυματισμό. Ναι, στο τριάρι που ρίξε στο Σουπερά, βγήκε όμως. Κύριε Ραπτόπουλε, θα τα πληρώσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, και μια απορία, μισό λεπτό κύριο Ραπτόπουλο, τι απορία έχεις εσύ, παιδί μου, να ρωτήσω. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ρονάλντο, μας κάνει μια ανάλυση, το ίδιο δεν τελειώσει την εκπομπή. Ναι, όποτε μπορέσεις, κύριε Ραπτόπουλο, μια ανάλυση Ρονάλντο και Κριστιάνο Ρονάλντο. Κάτι είχατε πει για τους κλειστούς χώρους, εδώ ο Πάπας θέλει να μάθει. Ο Πάπας, κλείσε εδώ, του πω του Πάπα. Κλείσε, να είσαι καλά. Πιστεύω ότι ο φαινόμενος, ο πρώτος ο Ρονάλντο. Ο κανονικός δηλαδή. Ο κανονικός Ρονάλντο είναι πιο παιχταράς. Γιατί έχει κάνει σπουδαία πράγματα σε κλειστούς χώρους. Αντίθετα. Ο άλλος ο Ρονάλντο, ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με το κεφάλι σε κλειστό χώρο και οτιδήποτε έκανε χαμηλά, το έκανε σε ανοιχτό χώρο θαυμάσια. Επίσης, απρόβλεπτος ήταν ο άλλος ο Ρονάλντο, αυτός... Ο κανονικός. Ναι, αυτός ο δικός μας μπορεί να το ψιλοπροβλέψεις κιόλας. Πες τον Πάπα. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε? Καλά, φίλε, εσύ με τη μεταλλική φωνή την ωραία. Καλημέρα.
Τόσο ωραία δηλαδή φωνή. Φωνάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρέπει να καπνίζεις. Καπνίζω ηλεκτρονικό. Το έχω 2,5 χρόνια κομμένο. Και καλά έκανες. Και καλά, καλά ξεκίνησες. Με ποιο με το ηλεκτρονικό ή με το που το κόψα. Το ηλεκτρονικό είναι μια ψευδέστηση. Είναι σαν τον αυνανισμό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι σαν τον αυνανισμό. Φαντάζεσαι ότι καπνίζεις. Στο άλλο φαντάζεσαι ότι πηδάς. Πήρα να σου πω, είχα μου προξένησε την περιέργεια κάτι που είπε προηγουμένως αυτός εδώ στον Πειραιά και μου έκανε εντύπωση ότι ήσουν πολύ γνώση της κατάστασης, ότι αναφέρθηκε στο 81-82 και με λεπτομέρειες και φίλε τα ξέρω όλα και πες μου και πώς και τι, και επειδή ήμουνα τότε εκείνη της εποχής. Όταν είσαι παιδί, η μνήμη σου δεν σβήνει. Ναι, σωστά να λες. Άλλο όμως εγώ θέλω να σου πω ότι για να το κάνει, για να τα θυμάσαι όλα αυτά με τόσες λεπτομέρειες, γιατί δεν έφερες λεπτομέρειες που θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, ότι πάει να πει ότι ήσουν βαμμένος παοξέ για να τα θυμάσαι όλα. Όχι, αυτά. Όχι, καθόλου. Την ΑΕΚ υποστήριζα, για να είμαι ειλικρινής. Ειδικά εκεί τη χρωστιά, την τελευταία του Χριστίλη. Ναι, αλλά αγαπούσα την μπάλα. Ναι, και εγώ την αγαπούσα την μπάλα, φίλε. Την αγαπάω ακόμα την μπάλα. Όπως είπε προηγούμενος, εγώ δηλαδή δεν υπήρχε Σαββατοκύριακο, είχαμε το 4-5 μάτια. Εκείνο δηλαδή το πάω Κυρακλής 2-2 από 0-2 που ήμουν στη θύρα 7. Και η χρονιά πια που ισοφάρισε με Δημόπουλο. Ισοφάρισε ο Δημόπουλος τα δύο γκολ που ήθελε 5 λεπτά. Έκτιαβδομαι αγωνιστική. Ναι. Και μετά πήραμε τηλέφωνο τον Τζατζεύσκι και τον είπαμε είσαι ευχαριστημένος με την ισοπαλία, ήταν οικογενειακός φίλος και μας είπε πριν από το μάτσα, άμα μου έλεγες ότι θα πάρω ισοπαλία στην Τούμπα, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Τώρα λέει, τι να πω. Και μετά από 2 δευτερόλεπτα, ξαναλέει ο Τσατσεύσκι. Βέβαια λέει, έτσι όπως είμαστε εμείς, κομπλεξικοί λέει και τα λοιπά, μπορούσαμε να πάμε και 4-2. Οπότε λέει, είμαι ευχαριστημένος. Τι να πει ο άνθρωπος. Είχε το Χατζιπαναγί και τους Πεκταράδες, μπήκε ο Φωλιάς, πατιούτ, πατιούτ, 2-2. Τι να ξεχάσω εκείνη τη χρονιά. Να ξεχάσω το 3-0 με τον Ολυμπιακό. Μα πήγαινα στα μάτς. Στα εκτός έδρας μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή είσαι ενημερωμένος στα εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με λεπτομέρειες. Μόνο ένας ΠΑΟΞής που πήγαινε θύρα 4 μανάβη και αυτά και τέτοια δηλαδή τα θυμόταν όλα αυτά. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, οι φίλοι μου στο σχολείο ήταν ΠΑΟΞίδες, παίρναμε την ομάδα Sportsman και ό,τι δεν μπορούσαμε να πάμε να δούμε στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ, πηγαίναμε και τα διαβάζαμε, βλέπαμε Αθλητική Κυριακή, περιμέναμε να έρθει η Τρίτη να πάρουμε. Ας πούμε την αφίσα και αν είχε ΠΑΟΚ πρώτη σελίδα και τα λοιπά στο σχολείο την κρατούσαμε στο τζάντα δηλαδή sorry δεν είχα εγώ αυτό το οπαδικό ρε παιδί μου αυτό το... δεν είχες και smartphone δεν, είχες, δεν είχα smartphone δεν είχα είδα extra sport και ομάδα sportsman extra sport και ομάδα sportsman αυτά ήταν τα δύο. Θυμάμαι το πόσο γεννηθήσεις αν επιτρέπετε το 68. Α, το 68 είσαι μικρότερος από μένα. Γι' αυτό μου προκαλεί εντύπωση ότι ήσουν πιο μικρότερος και τα ακολουθήσεις όλα αυτά. Γιατί αναφέρθηκες 81-82, τώρα χρονιές... Και όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε, εγώ έχω παρακολουθήσει Άρη προπονείς και τα λοιπά. Όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, μας έλεγε ένας συμμαθητής, ρε εσείς λέει ξέρεις τι ανακάλυψα. Τι, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ λέει η ομάδα μας λέει με ομάδα που έχει ξερό γήπεδο, κάνουν λέει την Παρασκευή προπόνηση λέει στο μικρό. Και είχε τσεκάρει τότε. Τα γήπεδα, δεν είχε τότε Google και τέτοια, ποια γήπεδα ήταν ας πούμε ξερά και λέγαμε θα πάμε Κοπάνα να δούμε προπόνηση Παρασκευή στο μικρό με το Heinz Scher προπονητή ας πούμε. Και βλέπαμε. Ναι. Το ξέρεις ότι το θυμάσαι το μικρό πίσω από την Τούμπα, το ξέρω που έκανε βοηθητικό. Ποιο από τα δύο, της προοδευτικής, βέβαια πώς δεν το θυμάμαι. Που έκανε προπόνηση ο Άγιαξ όταν ήρθε και έπαιξε φιλικό με τον ΠΑΟΚ το 71. Λες το ξερό απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ που ήταν περιφραγμένο και το έκοψε ο δρόμος, το έκανε μισό. Μπράβο. Το θυμάσαι αυτό το γήπεδο. Πώς δεν το θυμάμαι. Με τα ξύλινα τετράγωνα δοκάρια. Μα παίζαμε τουρνουά εμείς. Μα παίζαμε τουρνουά. Τότε να πολύχνεις. Άγιαξ, Άνω Πόλης, τον Τότεναμ Πολύχνης. Τη θυμάσαι την Τότεναμ Πολύχνης. Το θυμάμαι, πώς δεν τη θυμάμαι. Μα ήταν παιδικά πρωταθλήματα ρε, τι με λες τώρα. Ναι, και σου λέω έκανε ο Άγιαξ τότε που ήρθε με Κρόιφ. Και δεν το πρόλαβα αυτό, ήμουν πολύ μικρός, αυτό δεν το πρόλαβα. Ναι, και εγώ μικρός ήμουν φαντάσου τώρα ότι έκανε εκεί πέρα προπόνηση πρωτού το μάτι. Μαζεύτηκε ο κόσμος δηλαδή για να δει τον Άγιαξ που έκανε προπόνηση στο ξερό φίλε. Στο ξερό Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξερό Άγιαξ, δηλαδή το μάτι Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξερό, Άγιαξ, δηλαδή το μάτι Άγιαξ, ναι.
Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι, στο ξέρω, Άγιαξ, δηλαδή το μάτς έγινε. Άγιαξ, ναι. Ναι.